Hello everybody και καλώς ήρθατε στις ερωτικογομενικό συναισθηματικές μας προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Έρχεται το καλοκαιράκι και κολοχαίρομαι, κάθε καλοκαιράκι ανοίγει η ψυχή μας. Βγαίνουμε και πιο πολύ έξω, πίνουμε τα ποτάκια μας, τα καφεδάκια μας, πάμε στη θάλασσά μας, κάνουμε τις βολτούλες μας. Κάπως έτσι όπως καταλαβαίνεις έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να υπάρξει και κάτι σε ερωτικογομενικό συναισθηματικό επίπεδο έτσι καινούργιο και φρέσκο και ωραίο. Σας προκαλώ λοιπόν και σας προσκαλώ σιγά σιγά να αρχίζουμε όλοι να ξεμητίζουμε, να γουστάρουμε να φέρουμε λίγο ενθουσιασμό στη ζωή μας, λίγο πάθος, λίγη χαρά, λίγη ένταση, να γνωρίσουμε διάφορους ανθρώπους και που ξέρετε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους ίσως βρούμε και έναν άνθρωπο με τον οποίο να μπορούμε να προαχθούμε συναισθηματικά, ψυχοσυναισθηματικά, να βελτιώσουμε τη ζωή μας, να την καλυτερεύσουμε και μαζί να καλυτερεύσει και αυτό στη δική του ζωή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι οι άλλοι είναι να είχαμε να λέγαμε. Φυσικά να βγούμε να δισκεδάσουμε, να κάνουμε γνωριμίες, να είμαστε ζωντανοί, να έχουμε εμπειρίες, να περνάμε όμορφα. Πάντα. Τι με έπιασε. Συνεχίζω όμως. Πάντα πιστοί απέναντι στον εαυτό μας και στις αρχές μας, αστεράκια μου, όμορφα. Δεν βγαίνουμε να παίξουμε με τις ψυχές του κόσμου. Δεν βγαίνουμε να πληγώσουμε τους ανθρώπους όπως μας έχουν πληγώσει. Βγαίνουμε να δείξουμε τι πάει να πει αληθινή, αγνή, υψηλής συχνότητας αγάπη μέχρι το σημείο που εμείς τέλος πάντων έχουμε καταφέρει και έχουμε φτάσει. Γιατί όπως και να έχει, αν ο σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε, τότε σίγουρα καθώς θα μεγαλώνουμε θα μάθουμε να αγαπάμε ακόμα πιο σωστά, ακόμα πιο όμορφα, ακόμα πιο δοτικά, ακόμα πιο υγιεινά επίσης. Να κάνουμε τις κατάλληλες επιλογές για τον εαυτό μας, αλλά παράλληλα μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μας να κάνουμε το πιο σημαντικό από όλα, που γι' αυτό υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, να θεραπεύουμε τα τραύματά μας, να βλέπουμε τα κολλήματά μας, να βλέπουμε τα ψυχολογικά μας, να βλέπουμε τα κόμπλεξ μας, να βλέπουμε τα σημεία στα οποία θέλουμε να δράσουμε με έναν τρόπο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να δράσουμε και με έναν ανώτερο τρόπο και γενικότερα να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερο στις καθημερινές μας επικοινωνίες και στα ερωτικογομενικό συναισθηματικά μας τη συνείδησή μας, που η συνείδησή μας, παιδιά, στην ουσία τι είναι? Είναι με βλέπω να υπάρχω, με βλέπω να νιώθω, αλλά με βλέπω από κάπου ανώτερα, που μπορώ να καταλάβω το ανθρώπινο πάθος, που μπορώ να καταλάβω και να κάνω τη διάκριση ανάμεσα σε αυτό που μου επιτάσσει η ψυχολογία μου, η ψυχοσυναισθηματική μου κατάσταση, το κάρμα μου αν θες ή οτιδήποτε άλλο, η κύκλη της ζωής μου, οι επιλογές, τα μοτίβα μου. Βλέπω λοιπόν αυτά τα πράγματα, αλλά μπορώ να δράσω από ένα ανώτερο επίπεδο, όπου τι κάνω, τα ξεπερνάω, δηλαδή πάω ένα βήμα πάνω από αυτά, τα βλέπω, τα λύνω, τα κανονίζω, τα δουλεύω μέσα μου μέσα στα χρόνια, οπότε ξεπερνάω όλα αυτά τα δικά μου τοξικά κομμάτια και σημεία, με αποτέλεσμα αύριο μεθαύριο να μπορέσω με τα κατάλληλα άτομα να διαμορφώσω τις αντίστοιχες σχέσεις και επαφές. Εντάξει, τώρα γιατί το είπα, αλλά αυτό κανείς δεν ξέρει. Οκ, αυτό είναι το σκυλάκι από πάνω μου, τώρα φρίκαρε. Λοιπόν, όλο αυτό γιατί έγινε δεν ξέρει κανείς, αλλά νομίζω ότι τα είπα πολύ ωραία και νομίζω ότι έδωσα κίνητρο σε όλους εκεί έξω και δύναμη και κουράγιο να ξαναμπούν στο ερωτικό παιχνίδι με προσοχή, φυσικά, με ασφάλεια, αλλά παράλληλα με ενθουσιασμό, με όρεξη για νέες εμπειρίες, με όρεξη να γνωρίσετε τους ανθρώπους γύρω σας. Κανείς δεν μας χρωστάει να είναι γαμάτος απέναντί μας, εντάξει. Όποιος είναι, πάμε να γνωρίσουμε, πάμε να δούμε πώς αλληλεπιδράει η δική μας ψυχολογία και ψυχοσύνθεση με την ψυχοσύνθεση του κάθε ανθρώπου. Αν γουστάρουμε να τους γνωρίσουμε λίγο παραπάνω, αν δεν γουστάρουμε να μην τους γνωρίσουμε λίγο παραπάνω. Να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στην πορεία στη ζωή μας, ποιος μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, αρμονικά, αισιόδοξα, ευτυχισμένα, ποιοι άνθρωποι μας δίνουν δύναμη, ποιοι άνθρωποι αξίζουν και τη δική μας την υποστήριξη, παιδιά, και τη δική μας τη δύναμη να τους δώσουμε και το δικό μας το φως. Συνεχίζω εντωμεταξύ, Γιατί? Εντάξει, αυτό δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι τίποτα άλλο από download. Δεν είχα σκοπό να τα πω όλα αυτά. Καμία πρόθεση, δεν το είχα σκεφτεί καν. Παρ' όλα αυτά, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο με αυτό το ωραίο γλυκό κήρυγμα. Πάμε να παίξουμε, να παιχνιδήσουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε αυτή την εύνοια. Σε όποια φάση της ζωής σου και αν βρίσκεσαι, ή μάλλον θα πω καλύτερα, σε όποια ηλικία, γιατί εκεί κολλάτε μερικοί. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεσαι, μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να παιχνιδήσει, στο παιδί σου, στο παιδί που έχεις μέσα σου,
τη ψυχούλα αυτή, τη μικρή να παιχνιδήσει, και τώρα πια είσαι πολύ μεγάλη και μεγάλος, μπορείς να το προστατεύσεις, μπορείς να κάνεις δηλαδή και πάλι να πάρεις το ρόλο, να αναλάβεις το ρόλο του ανώτερου αυτού σου, να αναλάβεις το ρόλο της συνείδησής σου, που αυτό είναι από εδώ και πέρα, παιδιά, να ξέρετε, το ζητούμενο. Το ζητούμενο. Ελπίζω να έγινα σαφής. Οπότε, σας εύχομαι να περάσετε, το λέω από τώρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα, και σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να γουστάρετε φουλ, να παιχνιδίσετε, να ανακαλύψετε τον εαυτό σας ακόμα περισσότερο, να ανακαλύψετε ακόμα περισσότερο την αυθεντικότητά σας, να εκφραστείτε με καινούργιους τρόπους για εσάς, τρόπους που να ταιριάζουν περισσότερο στο άτομο που γίνεστε, στο άτομο που θέλετε να γίνετε και όχι στο άτομο που ήσασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλοι κουβαλάμε πάνω μας ψυχολογικά, κόμπλεξ, τραύματα, της Παναγίας στα μάτια, ό,τι θες που κουβαλάμε εκεί πέρα, αλλά έχει μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε ότι το ότι το ακουβαλήσαμε μέχρι σήμερα δεν σημαίνει ότι απαραίτητος θα μας ακολουθούν στο υπόλοιπο της ζωής μας ή χρειάζεται να τα ακουβαλήσουμε αύριο και μεθαύριο. Εγώ επιλέγω ποια είμαι κάθε φορά και όχι με έναν τρόπο δήθεν, αλλά αντιθέτως με έναν τρόπο ευέλικτο, με έναν τρόπο εξερευνητικό, που κάποια στιγμή εγώ ίδια θα δω ότι αυτό που βιώνω τώρα, αυτό που εκφράζω τώρα, συνάδει με αυτό που με κάνει να νιώθω όμορφα και αρμονικά. Άρα είναι σε συντονισμό με την πραγματικότητά μου, επιτέλους, αργά ή γρήγορα, σε κάτι. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι πάντα αλλάζουμε ούτως ή άλλως. Πολλοί άνθρωποι πέφτουμε στην παγίδα ώρες-ώρες και προσπαθούμε να αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε ακόμα αυτό που ήμασταν πριν 15 χρόνια. Όμως δεν είμαστε. Είμαστε κάτι ανώτερο, είμαστε κάτι καλύτερο. Συνεχίζω. Λοιπόν, τι η φάση τώρα αυτό. Όσοι κάτσετε να το ακούσετε όλο αυτό, καλά, στην πρεμιέρα το ακούσατε, θέλετε, δεν θέλετε, περαστικά, πείτε μου πώς σας φάνηκε. Όσοι όμως κάτσετε να το ακούσετε όλο αυτό κατόπιν εορτής, πείτε μου από κάτω ποια είναι τα σχόλιά σας, αν σας άρεσε αυτό που έπαθα, η φρίκη. Αν σας έδωσε όμως ευτυχία και χαρά, αν όντως σας έδωσε μια αισιοδοξία για το μέλλον και αν όντως σας έδωσε και ένα κίνητρο έτσι να βγείτε όντως και να παίξετε, ακόμα και αν δεν το σκεφτόσασταν πιο πριν. Αν σας έδωσε έστω και την πρόθεση να πάρετε την κολλητή σας και να κανονίσετε κάτι για το Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ, ή μια όμορφη εκδρομούλα, πείτε μου. Θα χαρώ πάλι πολύ αν σε κάποιους έδωσε αυτή την ενέργεια. Πάρα πολύ. Μην όμως μετά το καθιερώσω και το κάνω συνέχεια. Τέλος πάντων, παίζει να είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή που έχουμε κάνει ποτέ χωρίς ανακοίνωση διαγωνισμού. Ή μάλλον όχι, ξέρεις, θα κάνω. Θα ανακοινώσω τώρα έναν διαγωνισμό έτσι για εσάς. Για εσάς και μόνον εσάς που κάτσατε και ακούσατε όλο αυτό το πραγματάκι. Θα κάνουμε έναν διαγωνισμό. Θέλω να μου γράψετε σε σχόλιο από κάτω από αυτό το βίντεο, στο συγκεκριμένο βίντεο, σε σχόλιο. Θέλω να μου γράψετε ποια είναι η άποψή σας, όπως σας είπα και νωρίτερα, για όλο αυτό που έγινε, και κάπως να μου μπερδέψετε το νούμερο 78 μέσα, με νούμερα 7-8 μαζί, 78. Κάπως γράψτε το, ακόμα και στο τέλος, θαυμαστικό. Ξέρω εγώ, 78. Χαχα. Λοιπόν, 78. Όσοι γράψετε 78, στο τέλος, σε σχόλιο, συγγνώμη, κάτω από αυτό το βίντεο, όσοι μου γράψετε 78, θα μπείτε σε κλήρωση και ένας από εσάς θα κερδίσει μία μίνι προσωπική πρόβλεψη, μία πρόβλεψη δηλαδή με τρεις ερωτήσεις και μόνο για να σας επιβραβεύσω που μείνατε μαζί μου. Λοιπόν, 78 λοιπόν, με νούμερο 7-8 από κάτω, μία μίνι προσωπική πρόβλεψη και να έχεις το νου σου, γιατί θα το ανακοινώσω, θα ανακοινώσω τον τυχερό ή την τυχερή στο community tab, στο κανάλι, να μπαίνεις να κοιτάς. Και για να μην χρειάζεται να μπαίνεις κάθε μέρα, θα σου πω ότι θα το ανακοινώσω αρχή Μαΐου, Πρωτομαγιά. Εντάξει, παιδάκι μου, λοιπόν, συνεννοηθήκαμε και ευχαριστώ που με άκουσες τόση ώρα. Πάμε τώρα να ανακοινώσουμε, όχι να ανακοινώσουμε, να, πώς το λένε το άλλο, την έναρξη, τι κάνουμε την έναρξη, την κηρύσουμε, να κηρύξουμε την έναρξη των ερωτικογομενικών συστηματικών μας προβλέψεων για όλα τα ζώδια. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας τις προβλέψεις σας. Βλέπετε ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη. Και για μια τελευταία φορά, καλώς ήρθατε όσοι. Γάμοτ. Και το πήγαινα τόσο καλά τόση ώρα, είχα έναν ερμό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι είστε μαζί μου στην πρεμιέρα. Ελπίζω και σήμερα να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο παρεάκι μας. Και όσοι είστε εκεί πέρα κατάσκοποι και δεν μας μιλάτε στην πρεμιέρα, πείτε και ένα γεια, βρε παιδιά, στο chat. Όχι σε σχόλιο, στο chat. Πείτε ένα γεια. Γεια. Εκεί στο live chat, που είναι αποκλειστικό προνόμιο της πρεμιέρας, ξέρεις. Άμα το βλέπεις μαζί μου, γιατί να μην μου πεις ένα για ωραίο, δεν θα είναι. Πες το τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ζωδιάκι μας. Καλή διασκέδαση, φιλιά από εδώ.
Όποιος βιάζεται, σκοντάφτη. Ξέχασα να σου πω, αν και το έδειξα 28 φορές, ότι είναι η... σήμερα θα ρίξουμε με την 78 Stories Ταρό. Οκ, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταρό, ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να σας αρέσει κι εσάς. Πάμε! Γεια σου κριέ και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομμένικο συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Εννοείται πως έχουν ανέβει ήδη οι γενικές προβλέψεις, αν γουστάρεις να τις δεις θα μπορείς να τις βρεις στο κανάλι, στα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πως θα πάει στα ερωτικογκομμένικο συναισθηματικά σου το πραγματάκι. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα κάποιος, υπάρχει κάποιος επίδοξος κατακτητής. Μπορεί να είσαι σύκριε, μπορεί να έχεις βάλει στο ματέ κάνα γκομενάκι. Μπορεί όμως, και πιο πιθανό το κόβω αυτό, να σε έχει βάλει κάποιο άλλο άτομο στο μάτι. Αυτό το άτομο από ό,τι καταλαβαίνω δεν σε ξέρει και πάρα πολύ καλά. Δεν μου δείχνει εδώ πέρα με ποιον τρόπο έχει μπει στο περιβάλλον σου. Για κάποιους μου δείχνει ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος από την πολυκατοικία σας ή κάποιος γείτονας. Για κάποιους άλλους μπορεί να μου δείχνει ότι είναι ένα άτομο από τη δουλειά σας. Και για κάποιους άλλους είναι ο άγνωστος χ, δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε στη ζωή σας. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά. Γιατί βλέπω αυτό το άτομο να σε παρακολουθεί. Και δεν εννοώ να σε παρακολουθεί απαραίτητο στα social, δεν εννοώ να σε κατασκοπεύει. Εννοώ όμως ότι παρακολουθεί πώς κινείσαι, παρακολουθεί τις αντιδράσεις σου, παρακολουθεί το που βρίσκεσαι, πώς μιλάς. Και ο λόγος που τα κάνει όλα αυτά είναι γιατί θέλει να σε μάθει καλύτερα, ώστε να μπορεί να σε διαχειριστεί καλύτερα. Okay. Είναι λοιπόν ένα άτομο εδώ πέρα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα ασχολείται μαζί σου καθ' όλη τη διάρκεια αυτή που συζητήσαμε νωρίτερα, δηλαδή 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου ή τέλος πάντων για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή μιλάμε για ένα άτομο που εσύ ασχολείσαι μαζί του, ξαναλέω. Okay. Αν και ξαναλέω και τους περισσότερους, εγώ βλέπω ένα αρσενικό εδώ πέρα. Άρα κάποιος ασχολείται μαζί σου, ειδικότερα αν εσύ είσαι κοριτσάκι. Λοιπόν, σούρτα φέρτα βλέπω γενικότερα μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, όχι μόνο με το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό το άτομο σίγουρα θα παρατηρήσεις ότι κάνει χωσήματα, με έναν πιο διακριτικό όμως θα σου έλεγα τρόπο. Τελικά σίγουρα θα σε καλέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε κάποιο ραντεβού, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα το αν εσύ θα θελήσεις να πας ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Βλέπω όμως και άλλες αλληλεπιδράσεις εδώ και άλλους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω σου. Βλέπω να πηγαίνεις σε καλέσματα. Γενικότερα θέλω να σου πω ότι φαίνεται να είναι μια περίοδος για σένα έτσι όμορφη σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικό, ξαναλέω, επίπεδο. Ελαφριά, αναλαφρή. Δεν φαίνεται να έχεις κατάλοιπα από πριν. Δεν φαίνεται να στενοχωριέσαι για κάτι. Δεν φαίνεται τέλος πάντων να υπάρχουν προβλήματα σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικό επίπεδο. Αντιθέτως, υπάρχει αυτό το παιχνίδισμα που συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη χρονική. Οι κουβεντούλες, οι αλληλεπιδράσεις. Και για κάποιους νιώθω ότι ίσως να υπάρξει και κάποιο μικρό δωράκι. Εντάξει. Είναι και η περίοδος βέβαια τέτοια, γιατί έχεις και τα γενέθλιά σου τώρα. Οπότε δεν αποκλείεται. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα μου δείχνει και για δωράκια ανεξάρτητα από τα γενέθλιά σας. Μπορεί να γνωρίσετε αυτό το άτομο και σε μια γιορτή. Γενικότερα αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εδώ μέσα, ακόμα και αν δεν ξέρεις για ποιον μιλάω, υπάρχουν γνωριμίες. Δηλαδή αυτό το άτομο μπορεί να είναι ένα άτομο που θα εμφανιστεί στη ζωή σου σε λίγες μέρες. Και να μην το πάρει καν το μάτι σου, γιατί σου ξαναλέω αυτό, θα το πάει αργά αργά και σταθερά. Δεν θα βιαστεί, θα σε παρακολουθήσει, θα σε δει για να ξέρει πώς να αλληλεπιδράσει, πώς να συμπεριφερθεί. Οπότε δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τη μία θα έρθει να σου πει «Έλα εδώ Μαρία, μ' αρέσεις». Θα το πάει γύρω-γύρω σου λέω. Άρα πιστεύω ότι θα έχεις κάτι νέο να ασχολείσαι. Και γενικότερα στη ζωή σου μου δείχνει ότι θα έχεις διάφορα πραγματάκια τα οποία έτσι σε ευχαριστούν και θέλεις να τα εξερευνήσεις. Ανεξάρτητα από τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου, βλέπω ότι κάνεις και άλλα πραγματάκια καινούρια. Βλέπω ότι και εσύ παρακολουθείς τον κόσμο και τον χαίρεσαι. Και βλέπω παράλληλα κάτι πολύ σημαντικό, που συνήθως οι Ταύροι, οι Κρύοι δεν είστε έτσι.
δεν βιάζεσαι. Υπάρχει ψυχραιμία εδώ, δίνεις χρόνο στις καταστάσεις, τίποτα δεν γίνεται αρπακόλα, ούτε από τη δική σου τη μεριά, ούτε από του επίδοξου αυτού μνηστήρα, του επίδοξου κατακτητή και του επίμονου παράλληλα κατακτητή, γιατί σου λέω, σε γυροφέρνει, σε γυροφέρνει. Δεν το κάνει μπαμ και κάτω. Σου λέω, παίζει να μην τον πάρει καν το μάτι σου στην αρχή, παίζει να μην το καταλάβεις. Να γνωρίσεις κάποιον να αλληλεπιδρά τα 15-14 μέρες και να λες μπα, είναι απλά ευγενικός. Κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά και πάλι, μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα και όποιος είναι ευγενικός εκεί έξω νομίζω ότι στην πέφτει, μην μπερδευτούμε. Ξέρεις, χρειάζεται και μια χρυσή τομή. Αλλά την έχεις, μου έχεις βγάλει εδώ πέρα το temperance. Δεν βλέπω το κεφαλάκι σου να πηγαίνει στα άκρα. Δεν βλέπω επίσης και η συμπεριφορά σου να πηγαίνει στα άκρα. Οπότε έχουμε καλύψει τον κόλο μας. Λοιπόν, κριέ, όπως σου είπα και πριν, δες και τις γενικές προβλέψεις, γιατί κάπως χαθήκαν στη μετάφραση και ακόμα πολλοί μου ρωτάτε πού είναι οι γενικές προβλέψεις ενώ έχουν ανέβει. Okay. Οπότε μπείτε στα βίντεο στο κανάλι, εκεί θα τα βρείτε παιδιά. Το YouTube απέτυχε να σας στείλει τις ειδοποιήσεις έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν πειράζει, αυτό έγινε για άλλη μια φορά βέβαια, εντάξει. Μπείτε, δείτε τα μόνοι σας, και ζώδιο και οροσκόπο αλλά και σελήνη, μπορείτε να βλέπετε σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα τα πούμε σύντομα, να περάσετε τέλεια, πανέμορφα, καταπληκτικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι τα πράγματα, όπως είπα και πριν, θα είναι παιχνιδιάρικα και όμορφα, οπότε σίγουρα θα περάσεις κι εσύ καλά. Κριέ, μην ξεχνιόμαστε. Like, subscribe, comment και share. Bye! Γεια σου Ταύρε και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Ταύρε, να ξέρεις, έχουν ήδη βγει οι γενικές προβλέψεις. Πολλοί από εσάς μου είπατε ότι τις ψάχνετε ακόμα. Μάλλον ακόμα μου λέτε ότι τις ψάχνετε, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο. Έχουν βγει, μπείτε στο κανάλι, στα βίντεο και θα βρείτε όλα τα βίντεο. Θα μπορέσετε να δείτε και την... και τον οροσκόπο και το ζώδιο και τη σελήνη σας, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάνε τα ερωτικογκομενικο-συναισθηματικά σου τώρα. Βλέπω τους Ταύρους να βρίσκονται σε διάφορες φάσεις ζωής. Κάποιοι είστε single, κάποιοι είστε καβατζωμένοι, κάποιοι είστε σε μια καλή σχέση, κάποιοι σε πιο δύσκολη. Γενικότερα διάφορα πολλά, κάποιοι είστε σε situationship, κάποιοι είστε τρίτο πρόσωπο. Μου δείχνει τα πάντα όλα εδώ πέρα, εντάξει, λοιπόν. Με παιδιά, μη παιδιά, όλα παίζουν. Όμως, σε κάθε περίπτωση και ό,τι και να παίζει, ο Ταύρος φαίνεται αυτή την περίοδο να είναι σε μία συνειδητή ή υποσυνείδητη κρίση. Εντάξει, και όταν λέω κρίση εννοώ ότι κρίνεις τη φάση σου. Κρίνεις τους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω σου, κρίνεις τα δικά σου καλά και κακά και στραβά, κρίνεις τα χρόνια που περάσανε, κρίνεις την όλη ιστορία γενικότερα. Κρίνεις το που πατάς και που βρίσκεσαι. Θέλω να σου πω τα αύριο σε αυτό το σημείο, γιατί αλλιώς το ξεχάσω, ότι έχεις βγάλει 4 στις 4 major arcana. Έχεις βγάλει το διάολο, το judgment, τον ερημίτη και το star. Εντάξει, έχεις βγάλει 4 στις 4 major arcana. Πράγμα που σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ ψηλά μη κυκύματος. Okay, ακόμα και αν υπάρχει εδώ πέρα ο devil, είναι κάτι που παρατηρείς, που το βλέπεις, που το κρίνεις. Άρα τι βλέπουμε, ότι παρατηρείς από μέσα προς τα έξω τον κόσμο σου, αλλά και τον εαυτό σου μέσα σε αυτόν. Και φαίνεται εδώ πέρα ότι έχεις την καθαρότητα και τη διάβγεια να δεις καθολικά το πράγμα. Θα σου πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει μια πιθανότητα να παρατηρήσεις ότι κλίνεσαι λίγο παραπάνω στον εαυτό σου, δεν έχεις πολύ όρεξη για σούρτα φέρτα, δεν έχεις πάρα πολύ όρεξη για... αλληλεπιδράσεις, ειδικότερα αν αυτές οι αλληλεπιδράσεις σχετίζονται με πράγματα που νιώθεις ότι είναι χαμηλότερου μήκους κύματος, κάπως η ίδια σου η ενέργεια θα σε απομακρύνει από αυτές τις καταστάσεις. Καταστάσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν και με ποτά, με εθισμούς, με εξαρτήσεις, ακόμα και ψυχοσυναισθηματικές εξαρτήσεις, με άτομα που μπορεί να ξέρεις ότι σου κάνουν κακό και πάει λέγοντας. Βλέπω ότι από αυτούς τους ανθρώπους δεν σου λέω ότι θα γκρεμίσεις όλες τις γέφυρες, αλλά κάπως θα νιώσεις μέσα σου ότι έχεις ανάγκη να πάρεις μια απόσταση ή ακόμα να πάρεις και μια απόσταση από τη φασαρία ενδεχομένως, να πας κάπου μόνη σου ή μόνος σου να ηρεμήσεις στο εξοχικό της κολλητής σου, στο εξοχικό το δικό σου, σε μια παραλία 5 ώρες. Βλέπω ότι θα δημιουργηθεί μέσα σου μια ανάγκη να αποστασιοποιήσεις την ενέργειά σου επί της ουσίας. Δεν θα είναι κάτι που σκέφτεσαι τόσο πολύ, όσο κάτι που νιώθεις, κάτι που σου επιτάσσει
το μέσα σου, ρε παιδί μου, ο ίδιος ο οργανισμός. Βλέπω ότι πολλοί από εσάς μέσα σε αυτή την ιστορία θα ξαναεμπνευστείτε και θα βρείτε το κάλεσμά σας. Βλέπω ότι θα ανεβείτε στα μάτια σας, πράγμα που είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Εντάξει, θα ανεβείτε στα μάτια σας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Για πολλούς βλέπω ότι θα μπείτε συνειδητά και υποσυνείδητα σε μια διαδικασία να απαλλαχτείτε από διάφορες εξαρτήσεις ή διάφορα πράγματα και πλάσματα που νιώθετε ότι αλληλεπιδρούν αρνητικά με τη δική σας ενέργεια. Θα ξεχωρίσετε δηλαδή ποια κομμάτια της ζωής σας και ποια κομμάτια της συμπεριφοράς σας, της προσωπικότητάς σας, της πορείας σας υπήρξαν λάθος ή τοξικά, και θα καταλάβετε ότι η σοφία σας από εκεί πηγάζει. Από την κατανόηση, από την αντίληψη, από τη συνείδηση. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα στη ζωή για να κάνουμε τους Άγιους. Έχουμε έρθει στη ζωή όμως να συνειδητοποιούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις μαθαίνουμε κιόλας. Οπότε εσύ θα νιώσεις ξεχωριστή και ξεχωριστός που μπόρεσες και ξεχώρισες και αντιλήφθηκες όλα αυτά τα κομμάτια και τα πράγματα της ζωής σου, τα οποία δεν σου ταιριάξανε, αλλά παράλληλα σου δώσανε και τα εφόδια να είσαι το άτομο που θες και να πας εκεί που θες να πας. Okay. Λοιπόν, θα πω κάτι πάρα πολύ κουλό που μου είπε όταν έριξα τις κάρτες. Κάποιοι από εσάς εδώ πέρα, κάποιοι, πόσοι, ένας εκεί έξω, μάλλον σκέφτεται να γράψει την αυτοβιογραφία του ή τέλος πάντων όλο αυτό που συμβαίνει εδώ είναι κάπως αυτοβιογραφικό. Ακόμα και αν δεν το γράψεις δηλαδή, θα το γράφεις στο κεφάλι σου, το σκέφτεσαι στο κεφάλι σου με τη λογική μιας αυτοβιογραφίας, στην οποία θα μπορείς να βλέπεις και σένα και τα συναισθήματά σου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, αλλά είναι τέλειο. Θα καταλαβαίνεις δηλαδή το ήθος του χαρακτήρα για τον οποίο γράφεις μέσα εισαγωγικά, και το ήθος του χαρακτήρα θα είσαι εσύ σε μια άλλη φάση ζωής. Τι σε έφτασε εκεί, τι σε έκανε να συνεχίσεις ό,τι ήτανε που συνέχισες. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις σου ακόμα και αυτή τη στιγμή, γιατί πολλές φορές ζούμε με εξαρτήσεις που δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Οι εξαρτήσεις μας, ας πούμε, από τους άλλους ανθρώπους, ένα παράδειγμα. Λοιπόν, άρα, εγώ βλέπω ότι θα είναι ένας πάρα πολύ ξεχωριστός μήνας για σένα, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, ανεξάρτητα με το τι γίνεται στο γύρο σου, και από εκεί και πέρα το καλό είναι ότι ακόμα και στα ερωτικο-γομενικο-συναισθηματικά σου, αν υπάρχουν σημεία στα οποία έχεις πουλήσει τον εαυτό σου φθηνά, έχεις υποβαθμίσει, υποβιβάσει, υποεκτιμήσει, πώς το λένε, γιατί δεν μου έρχεται, τέλος πάντων, υποεκτιμήσει τον εαυτό σου, θα δεις και αυτά τα σημεία και θα δεις ότι δεν θες να βρίσκεσαι σε αυτά τα σημεία. Τι πήγαινα να πω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω ότι πολλοί από εσάς βρίσκετε τον εαυτό σας, βλέπω ότι πολλοί από εσάς βρίσκετε το κάλεσμά σας, και με το αστέρι βλέπω ότι αυτή η περίοδος για εσάς θα λήξει πάρα πάρα πολύ θετικά, και για πολλούς με νέα σχέδια, με νέα όνειρα, με όρεξη για το μέλλον και μεγάλη ελπίδα για το μέλλον. Θα ανοίξει ένας καινούριος κόσμος για πολλούς μας στο κεφάλι σας, εντάξει, θετικότερος. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά και τέλεια. Περιμένω να μου πεις βεβαίως και εσύ με τη σειρά σου σε σχόλιο. Μην ξεχάσεις να κάνεις επίσης like, subscribe αν δεν έχεις ήδη κάνει, και share με τους φίλους σου. Εμείς θα τα πούμε σύντομα, φιλάκια πολλά, bye! Γεια σου Δίδυμε, και καλώς ήρθες στις ερωτικο-γομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και εδώ. Δίδυμε, καταρχάς έχω την αίσθηση ότι για τους περισσότερους αυτά τα οποία θα πούμε αφορούν ένα άτομο το οποίο ήδη υπάρχει στη ζωή σας, εντάξει. Δεν νιώθω τόσο πολύ ότι μιλάμε για νέες γνωριμίες. Δεν το πιστεύω σχεδόν καθόλου. Από εκεί και πέρα, το άτομο αυτό μπορεί να υπάρχει στη ζωή σας σε διάφορες μορφές, βλέπω εδώ. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα άτομο με το οποίο υπάρχει ένα situationship. Μπορεί να είναι ένα άτομο με το οποίο μιλάς online. Μπορεί να είναι το αγόρι σου. Μπορεί να είναι ο σύζυγός σου. Μπορεί να είναι μέχρι και το αφεντικό σου για κάποιον λόγο. Ή κάποιος συνεργάτης σου. Ειδικότερα αν σε επηρεάζει πάρα πολύ ψυχοσυναισθηματικά. Okay. Για τους περισσότερους θεωρώ ότι είναι ένα βέβαια ερωτικό ενδιαφέρον με κάποιον τρόπο, το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα θα σου σπάσει τα νεύρα. Θα
Θα σου σπάσει τα νεύρα το ατομάκι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπω ένα σαν παιχνίδι δύναμης μου κάνει. Σαν ψυχολογικός πόλεμος μου κάνει. Σαν να μην συνεννοούμαστε μου κάνει. Σαν να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες επίσης μου κάνει. Βλέπω ένα άτομο το οποίο είναι σαν να παίζει σκάκι μαζί σου. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα βλέπω έναν ανταγωνισμό. Βλέπω μια αντιδραστικότητα. Δεν βλέπω μια σύμπνοια. Δεν βλέπω μια ομαδικότητα με το συγκεκριμένο άτομο. Και μάλιστα το συγκεκριμένο άτομο κάπως, δεν ξέρω ρε, κάπως πειραγμένο μου φαίνεται. Για ποιο λόγο, αν δεν του έχεις κάνει κάτι, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμπεριφέρεται έτσι. Βλέπω ότι είναι πολύ ψυχρό μέσα στην όλη ιστορία, ξεκάθαρα λογιστικό, ξεκάθαρα στρατηγικό. Είναι ένα άτομο που πραγματικά παίζει με το μυαλό σου. Εντάξει. Οπότε, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα θα υπάρχει αυτό το πέρα δόθε, αυτή η πλήση εγκεφάλου, αυτό το χερέκακο άτομο στο περιβάλλον σου που πολύ ξέρετε παιδιά ποιος είναι, γιατί όλοι έχουμε υπάρξει ακόμα και σε σχέσεις με τέτοια άτομα που έχουν μέσα τους αυτόν τον ανταγωνισμό και ζουν με αυτόν. Ένα άτομο που κάνει μαλακίες και μετά σε σένα φωνάζει. Ένα άτομο που όταν του λες ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συνέβη τώρα δεν είναι ok, το να μου κάνει συνέχεια ρεν και ρεν και ρεν και να τα βάζεις με τη βασίλισσά μου δεν είναι ok, σου λέει όχου πάλι ξεκίνησες και τέτοιες αηδιούλες. Είναι ένα άτομο που μια στα λέει έτσι, μια στα λέει αλλιώς. Σε παίζει αυτός εδώ και σε παίζει πολύ συνειδητά. Τη βρίσκει με αυτό το πράγμα που κάνει. Γουστάρει. Θα μου πεις ρε Λένα πως γουστάρει, αφού και εγώ μετά του πρίζω τα νεύρα, του πάω το κεφάλι και δεν έχει σημασία, γουστάρει. Και τέλος πάντων βλέπω αυτή την αναστάτωση είναι στο θέσω απλά, την εσωτερική σου, η οποία σε αποσπά την προσοχή από πολλά πράγματα, σε απορροφά από πολλά πράγματα, προφανώς και δεν ασχολείσαι εύκολα με άλλες καταστάσεις και άλλα άτομα, γιατί συνέχεια, πώς σου πω ρε παιδί μου, είσαι αναστατωμένη και αναστατωμένος σε σχέση με αυτή την αλληλεπίδραση. Πολύ αντίδραση, πολύ ανταγωνισμό μου βγάζει, πολύ πόλεμο, πολύ εναντίον σου, πολύ χωρίς λόγο εντωμεταξύ παράλληλα. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης στην πραγματικότητα γύρω σου. Στην πραγματικότητα, αν θες κι εσύ, μπορείς να ρίξεις τη βαρύτητα και να εστιάσεις σε άλλες αλληλεπιδράσεις στη ζωή σου. Θες, δεν θες, θα εστιάσεις. Ίσως να γίνει ένα τραπέζι, μία μάζοξη, ένα πάρτι. Κάτι το οποίο θα σε φέρει πιο κοντά στους ανθρώπους που σε αγαπάνε, οικογένεια, φίλους, ανθρώπους που έχουν αποδείξει την αξία τους και έτσι κι εσύ θα μπορέσεις τέλος πάντων να πάρεις δύναμη από αυτό. Και να απομακρύνεις τον εγκεφαλό σου για λίγο από αυτό το άτομο. Αλλά αυτό το για λίγο που θα συμβεί θα σου δώσει και το κλειδί, θα σου δώσει δηλαδή και την απάντηση στο πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τη συγκεκριμένη ιστορία. Πώς λοιπόν μπορείς να την αντιμετωπίσεις? Με το να μην ασχολείσαι, με το να ασχολείσαι με τους ανθρώπους που αξίζουν να είναι στη ζωή σου, που σε κάνουν να νιώθεις καλά, που σε κάνουν να νιώθεις στήριξη και υποστήριξη, που σε κάνουν να νιώθεις ότι είναι στη δική σου την ομάδα και όχι ότι είναι αντίπαλοι. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως από μόνο του. Το θέμα είναι μετά εσύ να επιλέξεις και να παραμείνεις αυτή τη συχνότητα και να μην δίνεις χώρο, χρόνο και θεά ουσία σε ανθρώπους και καταστάσεις που βλέπεις ότι κάπως σκοπό τους έχουν να σε έχουν στη τζίτα, να παίζουν με τα νεύρα σου, να σου κάνουν και λίγο πλήση εγκεφάλου. Όποιοι και αν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Για κάποιους μου είπε τώρα ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος ο γιος καμιά φορά. Ποτέ δεν ξέρεις. Ένας ξάδερφος, κάποιος που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Και που προσπαθείς εσύ να φέρεις μια ισορροπία, αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Θα υπάρχει πάντα ανταγωνισμός εδώ. Okay, και αυτό το άτομο είναι τόσο μιμπό που δεν καταλαβαίνει ότι κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά βλέπω για μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόσεχε εδώ τον κακό το λύκο, καλή μου κόκκινο σκουφίτσα, και επέλεξε
τα άτομα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις πλήρης, ασφαλής, σταθερή και σταθερός, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά, φίλα και πάρα πολλά, μην ξεχάσεις να δεις ζώδιο οροσκόπο αλλά και σελήνη και οπωσδήποτε κάνε like, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μένα, subscribe, comment και share. Τα λέμε σύντομα, bye! Γεια σου καρκίνε και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Αν και περισσότερο να σου πω την αλήθεια, την πάρτι σου κοιτάς εσύ εδώ. Βέβαια υπάρχει κάποιο ατομάκι εδώ γύρω, θα στα πω και αυτά. Παιδιά, θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω την ερμηνεία ότι έχουν ανέβει ήδη οι γενικές προβλέψεις για τον Απρίλιο. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε, γι' αυτό και θα το πω σε όλα τα ζώδια για να το μάθετε. Γιατί με ρωτάτε ακόμα και τώρα, έχουμε φτάσει 15 του μήνα και με ρωτάτε πού είναι οι προβλέψεις. Και οι προβλέψεις είναι πάνω 15 μέρες να πούμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί, πάντως είναι πάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σε σχέση με τις κάρτες σου πώς θα πάνε τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μπερδεύουν οι κάρτες σου, θα σου πω. Καταρχάς βλέπω ότι είσαι σε μια φάση που δεν νιώθεις ότι έχεις και ακριβώς αυτό που θες. Δεν νιώθεις ότι το ζεις στο 100% ερωτικογκομενικό συναισθηματικά και νιώθεις ότι δεν υπάρχει και τόσο πολύ η σπίθα, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά μην ανησυχείς, γιατί η σπίθα έχετε, αλλά έχω να σου πω και γι' αυτό. Anyway, το θέμα είναι ότι έτσι κάπως στην καθημερινότητα προσπαθείς για ό,τι καλύτερο βεβαίως, προσπαθείς για τον εαυτό σου, πάρα πολλά πράγματα βλέπω ότι κάνεις, βελτιώνεις τις συνθήκες της ζωής σου σε πρακτικό επίπεδο, βλέπω ότι κάποιοι από εσάς να έχετε και κάποιο project στο νου σας να ξεκινήσετε ή να αναλάβετε. Αυτό βέβαια μου το δείχνει προς Μάιο μεριά για τους περισσότερους, ότι ξεκινάει για εσάς. Βλέπω λοιπόν ότι τα πράγματα βαίνουν καλό στην προσωπική σας ζωή. Βέβαια προς Μάιο επίσης μου δείχνει ότι ίσως να έχεις δαγκώσει περισσότερα από όσα μπορείς να μασίσεις. Δηλαδή ίσως να ανέλαβες λίγα παραπάνω πραγματάκια από όσα μπορούσες. Ακόμα και αυτό το ένα πράγμα παραπάνω δηλαδή μπορεί να είναι η σταγόνα που θα ξεχυλίσει το ποτήρι, ή μπορεί να είναι απλά ότι θα σε ενθουσιάσει τόσο πάρα πολύ που είναι από αυτά που δεν μπορείς να σταματήσεις να ασχολείσαι. Εντάξει. Ή για κάποιο λόγο έχεις μια βιασύνη να το κάνεις γρήγορα, μπορεί και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι που θα ζήσεις περισσότερο για πάρτι σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάθε περίπτωση, από καρκίνο μεριά τουλάχιστον, δεν σε βλέπω να δίνεις και πολύ σημασία στις ευκαιρίες ερωτικογκομενικό συναισθηματικά που θα υπάρχουν γύρω σου. Εγώ βλέπω τουλάχιστον ένα άτομο να σε προσεγγίζει. Αλλά εσύ μου δείχνεις λίγο αδιάφορη και αδιάφορος νομίζω. Και για κάποιους αυτό το άτομο ίσως να προσπαθήσει και μια και δυο και τρεις φορές με τον τρόπο του να καλλιεργήσει έτσι ενδεχομένως μια αλληλεπίδραση ή μια επικοινωνία. Αλλά δεν ξέρω, και πάλι μου φαίνεσαι λίγο αρνητική ρε παιδί μου ή αρνητικός. Σε φάση μου είσαι λίγο, εγώ κάτι άλλο θέλω. Ή κάποιο άλλο άτομο έχει στο μυαλό σου και αυτό το άτομο είναι ένα άλλο άτομο, ή όποιο άτομο και να είναι δεν είναι αυτό που θες. Αυτό μου λες εσύ εδώ. Μου δείχνει εδώ για κάποιους, δεν θα είναι όλοι, ότι μπορεί να λάβετε και κάποιο δώρο από αυτό το άτομο σε ένδειξη καλής θέλησης. Αλλά σου λέω, εσύ κάπως δεν θες, δεν χωράει αυτό στη ζωή σου ακριβώς, δεν θες να αναλάβεις την ευθύνη, μπορεί αυτό το άτομο να είναι ένα άτομο από το παρελθόν σου και να μην θες να ξαναμπεί στη ζωή σου για κάποιον λόγο. Ή να είσαι σε μια φάση που κάνεις τα δικά σου, έχεις πολλές δουλειές που αφορούν εσένα, έχεις πολλά πράγματα που θέλεις να φροντίσεις για πάρτι σου και γενικότερα ίσως να είσαι σε μια φάση που δεν νιώθεις ότι έχεις χώρο και χρόνο αυτή τη στιγμή για μια άλλη επίδραση με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Και ακόμα και αν αυτό το άτομο, ας πούμε, κάπως επιμείνει και ξεκινήσει κάτι μαζί σου, εσύ από την αρχή θα νιώσεις ότι κάπως δεν προλαβαίνεις. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
Κάπως έτσι μου το δείχνεις. Ότι δεν υπάρχει ο χωροχρόνος για εσένα. Ή δεν θες να δώσεις χωροχρόνο στο συγκεκριμένο άτομο ή και γενικά στο ερωτικοκομμουνικό συναισθημά του κάσου. Που έχει πλάκα, γιατί ναι, μεν καταλαβαίνω ρε παιδί μου. Ναι, μεν από τη μία δεν θες να δώσεις χρόνο, αλλά από την άλλη θα ήθελες μέσα σου, θέλεις να υπάρχει κάποιο άτομο κοντά σου, αλλά κάπως προτιμάς τη φάση σου αυτή τη στιγμή. Αυτό το Ace of Wands, παιδιά, εμένα μου βγάζει πάρα πολύ πάθος. Απλά δεν μου το βγάζει από τη μεριά σας τόσο πολύ. Μου βγάζει μία δυνατότητα για πάθος, μία ευκαιρία για πάθος, αλλά εσύ δεν ξέρω πώς, αν το βλέπεις και τόσο παθιασμένα. Κατάλαβες. Και δεν μου δείχνει εδώ πέρα ότι είσαι κρυόκολη ή κρυόκολος. Όχι αυτό. Καμία σχέση. Αλλά δεν καταφέρει να σου τραβήξει την προσοχή ή φοβάσαι ότι... Φοβάσαι. Σκέφτεσαι ότι αν κάτι σου τραβήξει τώρα την προσοχή θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Δεν χωράει κάπως. Δεν χωράει, μου λέει. Αυτό στο χωροχρόνο μου και νιώθω ότι θα το δεις και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, καρκινάκι μου. Ελπίζω να σου άρεσε το ρίξιμό σου. Αν ναι, κάνε μου ένα like. Επίσης, δες ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη για να συλλέξεις περισσότερη πληροφορία. Από καρκίνο μεριά κατάλαβες ποιο είναι το mood. Ο καρκίνος δηλαδή γουστάρει λίγο να κάτσει στο καβουκάκι του να στο θέσω απλά, από ό,τι βλέπω εγώ εδώ. Αλλά όχι με μια ερημητική τάση, δηλαδή δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Απλά με μια τάση περισσότερο του τύπου δεν θέλω να εστιάσω σε κανέναν, δεν θέλω να... Αυτό όμως μου λες κυριολεκτικά, δεν θέλω, μου λες να ενδιαφερθώ για κάτι, οπότε κοιτάω από την άλλη προσπαθώντας να μην ενδιαφερθώ, ξέρω κάπως. Και ακόμα και όταν ενδιαφερθώ βρίσκω λόγους να πω στον εαυτό μου ότι κακώς έκανα που ενδιαφέρθηκα, γιατί δεν χωράει, δεν χωράει. Λοιπόν, αυτά, περιμένω να μου πεις βέβαια και εσύ τη φάση είσαι, δεν ζω τι οροσκόπο αλλά και σελήνη, like, subscribe, comment και share και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα, φιλάκια πάρα πολλά, bye! Γεια σου για τώρα κύβου και καλώς ήρθες στις ερωτικοκομμενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Πάμε να δούμε πώς θα πάει η φασούλα. Να ξέρεις, έχουν ήδη ανέβει γενικές προβλέψεις για τον Απρίλιο. Το λέω γιατί μου είπατε αρκετοί ότι δεν το ξέρετε. Στην ουσία με ρωτούσατε πού είναι οι προβλέψεις, οπότε ελπίζω να το ακούσετε όλοι τουλάχιστον σε αυτό το βίντεο που είναι ένα για όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς θα πάει η φασούλα στα ερωτικοκομμενικο-συναισθηματικά σου και από ό,τι φαίνεται με το Wheel of Fortune και το Judgment θα είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για εσένα σε σχέση με το πώς βλέπεις τα πράγματα. Νομίζω ότι κάποια πράγματα θα γίνουν λιανά. Κάποια πράγματα θα έχουν μεγαλύτερη διάβγεια για εσένα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και φαίνεται ότι τα αγγελάκια είναι από πάνω σου και είναι έτοιμα να γυρίσουν την τύχη σου, πώς γυρίζοντας και τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Για κάποιους μου δείχνει τύχη και σε σχέση με τυχερά παιχνίδια και γενικότερα μου δείχνει ότι η περίοδος αυτή η επόμενη θα κρίνει για εσένα το πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στα πράγματα, πώς βλέπεις συγκεκριμένα τα ερωτικοκομμενικο-συναισθηματικά σου. Δεν θεωρώ ότι για τους περισσότερους θα εξαπλωθεί η ενέργεια και σε άλλους τομείς της ζωής σας. Βεβαίως το Wheel of Fortune και το Judgment είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, δεν αποκλείω δηλαδή τίποτα, αλλά εδώ πέρα μου δείχνει ότι κοιτάς, πώς να σου το πω τώρα, το συναισθηματικό πλαίσιο των πραγμάτων. Ακόμα και αν σκέφτεσαι το σπίτι σου, ας πούμε, αναρωτιέσαι πώς σε καλύπτει συναισθηματικά ο χώρος σου, κατάλαβες πόσο καλά νιώθεις μέσα σε αυτόν. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει συνέστημα εδώ πέρα για να σου πω την αλήθεια, αν και δεν σε βλέπω με κάποιο άλλο άτομο. Προφανώς πολλά λιονταράκια εκεί έξω έχετε τις σχέσεις σας, αλλά βλέπω ότι υπάρχει αγάπη μέσα σου. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και διάφορα ενδιαφέροντα σε συναισθηματικό επίπεδο και μάλιστα προς Μάιο μεριά μου δείχνει ότι κάποιοι από εσάς να ανοίξετε πανιά προς νέες συναισθηματικές εξερευνήσεις, ίσως και να αρχίσετε να μιλάτε με κάποιον. Όταν είδα τις κάρτες αυτές σκέφτηκα σου κατσελαχείο. Που λέγανε οι παλιοί, ξέρω εγώ, ότι ο έρωτας, παιδί μου, το γάμος είναι λαχείο.
αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα δεύτερο άτομο. Εγώ εύχομαι βέβαια να υπάρχει και απλά να μην μου το δείχνει. Δηλαδή δεν βλέπω συγκεκριμένα μια συγκεκριμένη ενέργεια η οποία εσένα σου προκαλεί αυτά τα συναισθήματα. Παρόλα αυτά, ξαναλέω, προς Μάιο μεριά, μου βγάζεις την άβρα της ερωτευμένης και του ερωτευμένου, ή μάλλον καλύτερα το πω αλλιώς, της ενθουσιασμένης και του ενθουσιασμένου, του ατόμου που έχουν κάτι να περιμένουν, έχουν κάτι επίσης να επιθυμούνε. Δεν αποκλείω λοιπόν, ειδικότερα προς Μάιο μεριά, να υπάρχουν κάποιες συζητήσεις και online με κάποια άτομα. Σε βλέπω έτσι να είσαι πάνω από το κινητό σου και να χαμογελάς. Δεν μου δείχνει τίποτα για αυτά τα άτομα, για αυτό το άτομο, αυτά τα άτομα. Δεν έχω ιδέα πραγματικά γιατί δεν μου έχει βγάλει κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Το ότι όμως γενικότερα τραβάς τα βλέμματα είναι δεδομένο. Νιώθω ότι συνειδητά ή υποσυνείδητα δίνεις μία καινούργια κατεύθυνση στον εαυτό σου σε συναισθηματικό επίπεδο. Και ίσως για κάποιους από εσάς, παιδιά, το Wheel of Fortune και το Judgment να είναι και μία πάρα πολύ σημαντική φάση ζωής, όπως ας πούμε μία, πώς τη λένε, πρόταση γάμου μου βγάζει εδώ. Ή ακόμα και η εγκυμοσύνη μου βγάζει εδώ. Δεν μου τα βγάζει πάρα πολύ δυνατά, γιατί τίποτα δεν είναι πάρα πολύ δυνατό εδώ. Είναι πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν και όλα έχουν την ίδια πιθανότητα. Η οποία πιθανότητα, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ πολύ μικρή, και γιατί είναι διαφορετική για τον καθένα από σας εκεί έξω. Βλέπω όμως ότι κάπως αυτό το 30ήμερο θα καθορίσει το πώς εσύ κινείσαι προς τα συναισθηματικά σου. Όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε συναισθηματικο-ψυχολογικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, δεν ισχύει για όλους αυτό που θα πω, σε καμία περίπτωση, είναι απλά ένα παράδειγμα. Μπορεί εσύ να ήσουν σε μια φάση προηγουμένως χωρισμένη, χωρισμένος, ξενερωμένη, ξενερωμένος, και τώρα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συνειδητά ή υποσυνείδητα να γυρίζει η τύχη σου από μόνη της και εσύ, χωρίς να το καταλαβαίνεις ενδεχομένως, να αρχίζει σιγά σιγά να γίνεσαι πιο ανοιχτή και πιο ανοιχτός στο συναισθηματικό δρόμο, στο συναισθηματικό σου μέλλον, και μάλιστα να το αποδείξεις πρακτικά. Να υπάρξει και ένα άτομο το οποίο σου τραβήξει την προσοχή δηλαδή. Άρα θα μπει σε μια καινούργια φάση ζωής σου, ένα χρόνο να πούμε κολλημένη και κολλημένος, ξενερωμένη και ξενερωμένος, και τώρα σιγά σιγά οπ, κάπως ατενίζουμε προς το μέλλον. Κάπως βλέπουμε ότι υπάρχει μέλλον. Κάπως ανακτάμε την αισιοδοξία μας. Και σίγουρα για πολλούς από εσάς αυτό που μου λέει είναι ότι έχει θεραπευτεί και η καρδιά σας μέσα από όλο αυτό που συνέβη μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και τώρα γυρίζει τούμπα το μπιφτέκι. Οκ. Λοιπόν, αυτά έκανα στο σπολιονταράκι μου. Ελπίζω το ρίξιμο όσο σου άρεσε. Αν ναι, κάνε μου like. Συνέχεια πέφτει το μάτι μου σε αυτήν. Πιστεύω πραγματικά ότι κάποιοι από εσάς θα αντελάσετε γκούτσου γκούτσου μηνύματα, ή τέλος πάντων θα αρχίσετε να είστε ανοιχτοί προς μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά νιώθω ότι θα γίνει, νιώθω ότι θα γίνει, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά, φιλάκια πολλά, like, subscribe, comment και share, και δες ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη για να έχεις όλη την πληροφορία που χρειάζεσαι, εντάξει, φιλάκια, bye! Γεια σου Παρθένε, και καλώς ήρθες σε ερωτικοκομμένικο συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Παρθένε, να ξέρεις ότι έχουν ήδη βγει γενικές προβλέψεις για τον Απρίλιο. Ξέρω ότι πολλοί δεν λάβατε ειδοποίηση, οπότε έχω βαλθεί να σας ενημερώσω όλους τώρα. Πάμε να δούμε πώς θα πάει η φασούλα για τα ερωτικοκομμενικό συναισθηματικά σου, και επιτέλους έχουμε εδώ πέρα και λίγο φως. Νιώθω ότι είστε από τους τυχερούς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ευνοϊκή ενέργεια εδώ πέρα. Σίγουρα κάτι θα τρέξει σε ερωτικοκομμενικό συναισθηματικό επίπεδο. Για κάποιους βεβαίως ίσως να έχει γίνει ήδη η εισαγωγή αυτή στη ζωή σας. Ίσως να υπάρχει ήδη μια γνωριμία, ένα άτομο με το οποίο έχετε κανονίσει να βγείτε ή έρχεστε πιο κοντά με κάποιον τρόπο. Εγώ βλέπω σίγουρα ότι θα υπάρξει ραντεβού
μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για εσάς, συναισθηματικής φύσης, εγκομενικής φύσης, όχι ένα ραντεβού του τύπου meeting, ούτε βλέπω εδώ πέρα, θεωρώ, ούτε καν κάποιο φίλο σου, δεν είναι φίλο σου αυτός ή αυτή. Βλέπω ότι κοιτάμε να έτσι κάνουμε seduction ο ένας τον άλλον, να αποπλανήσουμε ο ένας τον άλλον. Βλέπω ότι κοιτάμε να είμαστε όμορφοι, φτιαχνόμαστε, βαφόμαστε, όλα τα ωραία πράγματα, μαλλιά, ιστορίες. Ούτως ή άλλως, Παρθένε, εσύ δεν έχεις και πολύ ανάγκη να τα κάνεις όλα αυτά. Από μόνη σου ή από μόνος σου φαίνεται εδώ πέρα ότι είσαι πάρα πολύ λαμπερή και λαμπερός, ξεχωριστή και ξεχωριστός. Η ενέργειά σου δηλαδή, ο τρόπος που κινείσαι, σίγουρα έχουν κάνει εντύπωση σε αυτό το άτομο και έχουν κάνει βασικά τόσο μεγάλη εντύπωση που ίσως αυτό το άτομο, ξέρεις, και εκείνο με το δίκιο του να έχει βάλει μπροστά όλο το καλό του εαυτό, όλο τον καλό του χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, κοίτα, έχει μία διάσταση το πράγμα. Βλέπω ότι στην αρχή αυτού του χρονικού διαστήματος, δηλαδή με το που, ας πούμε, έρθεις πιο κοντά με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό το ραντεβού για τον καθένα από εσάς, όταν θα έρθεις λοιπόν πιο κοντά, θα περάσεις όμορφα, αλλά θα έχεις και μία υποψία ότι μπορεί τα πράγματα, εντάξει, θα θες να το πας σιγά σιγά, δεν είναι ότι θα βουτήξεις με τα μούτρα, να πούμε, σε αυτή την επαφή. Καλά, αυτό το άτομο από ό,τι φαίνεται θα πάθει την πλάκα του, ναι. Αλλά υπάρχει μια διάσταση με το πώς λύγει η χρονική αυτή περίοδος. Καταλαβαίνω ότι στην πορεία νιώθεις, βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το άτομο σε σχέση με εσένα δεν είναι απαραίτητο τόσο φωτεινό. Και δεν εννοώ ότι είναι σκοτεινό, αλλά ίσως να έχει πλέξει έναν άλλο τρόπο ζωής, ίσως να είναι λίγο πιο ανώριμο, ίσως να κάνει κάποιες δραστηριότητες που εσύ βρίσκεις βαρετές, ίσως να δεις ότι σε ορισμένα σημεία δεν ταιριάζεται στο πώς βλέπετε τον κόσμο. Ναι, μεν θα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από αυτό το άτομο, αλλά νιώθω ότι θα καταλαβαίνεις παράλληλα ότι υπάρχει και μία διάσταση στην συχνότητά σας. Αυτό είναι κάτι που θα αντιληφθείς μέσα από την αλληλεπίδραση με αυτό το άτομο. Και νιώθω ότι δεν είναι κάτι που θα σου κρύψει. Επί της ουσίας δεν βλέπω εδώ πέρα κάποιον που κρύβει αυτό που πραγματικά είναι, αλλά σίγουρα προωθεί σε πρώτο επίπεδο κάποια σημεία του χαρακτήρα του που είναι πιο... και κοινά, θα σου έλεγα. Όταν όμως αρχίζεις σιγά σιγά να δημιουργείς την ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου και να κάνεις το puzzle, το είσαι αυτό και εκείνο και τ' άλλο και το παράλληλο και όλα αυτά που μου δείχνεις ότι είσαι, θα δεις ότι κάπου δεν έχει αναλάβει τη ζωή, θα σου έλεγα, με τον τρόπο που την έχεις πιάσει εσύ από τα μαλλιά. Ή δεν έχει αναλάβει τη δική του προσωπική εξέλιξη και βελτίωση, ή δεν έχει αναλάβει τη συναισθηματική του ωριμότητα, ή δεν έχει τις εμπειρίες τέλος πάντων που έχεις εσύ. Μπορεί να υπάρχει και μια διαφορά στην ηλικία εδώ, αλλά ακόμα και αν δεν είναι διαφορά στην ηλικία, υπάρχει διαφορά στον τρόπο αντίληψη, στον τρόπο ζωής, σε αυτά που σας αρέσουν. Δηλαδή, μπορεί εσύ να τη βρίσκεις. Ένα παράδειγμα θα σου πω και δεν είμαστε όλοι ίδιοι και δεν θα αρέσει σε εσένα απαραίτητα αυτό που θα πω εγώ. Μπορεί να σου αρέσει αυτό που κάνει ο άλλος, αλλά θέλω να σου πω, θέλω να καταλάβεις τη διάσταση. Μπορεί εσένα να σου αρέσει να μιλάς για ταξίδια, να ντύνεσαι όμορφα και κυριλέ και να πηγαίνεις σε όμορφα μαγαζιά και να πίνεις το κοκτέιλ σου. Και μπορεί στο συγκεκριμένο άτομο να αρέσει να φοράει χούντι και φόρμα όλη μέρα, να μην έχει πάει πουθενά εκτός από την Ολλανδία και να πίνει μπάφους και να παίζει προ. Πράγματα που το πρωτοχρονικό διάστημα όταν μιλάτε και όταν θα βγείτε δεν είναι απαραίτητο ότι θα στα πει ή μπορεί και να στα πει και εσύ να τα θεωρήσεις λίγο χαριτωμένα, αλλά μετά να δεις ότι αυτά δημιουργούν κάποια διάσταση. Σε κάθε περίπτωση εγώ σε βλέπω να αλληλεπιδράζεις μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα με αυτό το άτομο. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι άσχημο, βλέπω να συνεχίζεται αυτή η επαφή, τουλάχιστον μέχρι Μάιο, εννοείται αυτό το πράγμα. Μάλιστα μου τη δείχνει να ξεκινάει κιόλας, μου τη δείχνει στην πρώτη της φάση, στα πρώτα της βήματα. Αλλά ήδη στα πρώτα της βήματα, θέλω να σου πω, το ένστικτό σου και η διέστησή σου θα έχει δει ότι ορισμένα πράγματα δεν ταιριάζουν στο προφίλ που
συνειδητά ή ασυνείδητα είχες στο μυαλό σου για τον άνθρωπο που θες να είναι κοντά σου. Αυτό. Εντάξει, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, Παρθένα, περιμένω να μου πεις τι έχει γίνει εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις τα πάντα. Αν και δεν το προβλέπω, δηλαδή δεν μου λέτε τίποτα, ρε παιδιά. Έλατε, ρε παιδιά, πείτε μου κάτι. Λοιπόν, κοίτα και ζώδιο και οροσκόπα αλλά και σελήνη για να έχεις περισσότερη πληροφορία σε σχέση με το τι mail γενέστε. Και τα λέμε πολύ σύντομα. Like, subscribe, comment και share. Bye! Γεια σου, Ζιγέ, και καλώς ήρθες σε ερωτικογομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Λοιπόν, Ζιγέ, να ξέρεις ότι ήδη έχουν ανέβει οι γενικές προβλέψεις για τον Απρίλιο. Το λέω γιατί έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει και πώς θα πάει το πραγματάκι στα ερωτικογομενικο-συναισθηματικά σου, αν και βλέπω ζουγουλίνια που είναι αρκετά τραυματισμένα, ψυχικά, συναισθηματικά, πρακτικά. Βλέπω ότι είτε στο πρόσφατο παρελθόν είτε στο παλαιό παρελθόν συνέβη ένα τραυματικό γεγονός για εσένα, κάποια καταστροφή, κάποια διάλυση, κάτι που άλλαξε τελείως τη ζωή σου, σε τάραξε η θέμελα. Ξαναλέω, εδώ πέρα μου δείχνει και πράγματα που μπορεί να γίνανε τον προηγούμενο μήνα. Μπορεί να μου δείχνει πράγματα που μπορεί ακόμα να συμβαίνουν για εσένα, ακόμα να βρίσκεσαι σε μια μεγάλη αλλαγή μέσα. Και συνταρακτική και τραυματική αλλαγή, αλλά μου μιλάνε και για πράγματα, ξαναλέω, τα οποία μπορεί να είναι από το βαθύ σου παρελθόν, από κάτι που κουβαλάς μέσα σου, ένα τραυματικό γεγονός που συνέβη, είτε έγινε πριν ένα χρόνο, είτε πριν 5, 10, 9, whatever. Ό,τι. Εντάξει. Το οποίο είτε βιώνεις ακόμα, δεν το έχεις ξεπεράσει, είτε αναβιώνεις τώρα. Μου είπε και για PTSD, μου μιλάει και για ψυχολογικά προβλήματα γενικότερα εδώ πέρα, παιδιά. Κάποια προβλήματα που κουβαλάτε πάνω σας σε ψυχικό και ψυχολογικό επίπεδο. Λιγότερο ή περισσότερο χρονικό διάστημα δεν παίζει ρόλο. Οι δύο πρώτες κάρτες είναι το Ten of Swords και το Tower. Το Ten of Swords και το Tower είναι γάμισε τα είναι. Είναι το γαμίσαμε και ψώφισε. Και ψώφισε. Είναι γύρισε ο κόσμος τούμπα. Είναι έχασα το ατυγί κάτω από τα πόδια μου και μετά έπεσα και στην τρύπα που δημιουργήθηκε. Είναι πραγματικά τραυματικό γεγονός. Όχι απαραίτητα επειδή έχει να κάνει με κάτι εξωφρενικό. Πήρε φωτιά το σπίτι και έπεσε ολόκληρο. Αλλά μπορεί να είναι πολύ, πολύ βαθιά ψυχικά τραυματικό. Και αυτά τα γεγονότα σε κάνουν καμιά φορά να κάνεις και shut down. Μου μιλάει για κάποιους ανθρώπους που είχαν κάνει shut down, είχαν κλείσει εντελώς. Δεν ήταν ο εαυτός. Τέλος πάντων, γιατί μου τα λες όλα αυτά, Λένα, πες. Γιατί μου τα λες όλα αυτά, Λένα, μου φτιάξεις τη μέρα μου, πες. Λοιπόν, θα σου πω γιατί. Γιατί θα βρεις το φως σου. Είναι δεδομένο, όσο θα ανοίγει ο καιρός, κάνει υπομονή, ψυχραιμία, κουράγιο, τα νέα είναι πάρα πολύ θετικά. Θα ξεπεράσεις αυτό το πολύ τραυματικό γεγονός, θα ξεπεράσεις επιτέλους αυτό το σοκ όσα χρόνια και αν χρειάστηκε να κρατήσει. Βλέπω ότι κεντρώνεσαι, βλέπω ότι βρίσκεις τον εαυτό σου, βλέπω ότι βλέπεις ξανά τα γεγονότα, δυστυχώς, αλλά από μία άλλη ματιά, από μία άλλη προσέγγιση, από ένα άλλο επίπεδο, υψηλότερο, βλέπω ότι μαθαίνεις μέσα από αυτή την καταστροφή, αποκτάς σοφία μέσα από αυτή την καταστροφή και ανακτάς τις δυνάμεις σου, επανέρχεσαι, πώς το λένε, ανακάμπτεις γενικότερα. Ακόμα και παιδιά, μου δείχνει εδώ και θέματα υγείας πολύ άσχημα, τα οποία πραγματικά ταράζουν έναν άνθρωπο όταν υπάρχουν, γιατί είναι πολύ σοβαρά. Βλέπω ότι ακόμα και από αυτό θα βρεις την αισιοδοξία σου και πολύ πιθανό να βρεις και την υγεία σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό εύχομαι για εσένα. Οπότε θέλω να πω, σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια εξυγίανση, υπάρχει μια ανύψωση, υπάρχει μια επαναφορά της αισιοδοξίας, επαναφορά της καλής διάθεσης. Θα νιώσεις από μόνο σου ή από μόνο σου ότι όλα αυτά θα φύγουν από πάνω σου, τα κατάλοιπα της καταστροφής. Το στίγμα, τέλος πάντων, που κουβαλούσες, βλέπω ότι θα φύγει από πάνω σου.
Κάτι μου έλεγε τόση ώρα σε δεύτερο επίπεδο και εγώ είχα ζουλίτσα, δεν το συγκράτησα και το άφησα και ξέρω ότι ήταν σημαντικό. Α, ναι. Καμιά φορά όλα αυτά που πρέπει να καταστραφούν, καταστρέφονται ακριβώς για να βρούμε εμείς τον εαυτό μας και για να βρούμε εμείς τον ήλιο μας και γιατί βρισκόντουσαν, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη, βρισκόντουσαν χτισμένα πάνω σε θεμέλια που ήταν ψεύτικα ή σε θεμέλια που κανείς δεν φρόντιζε. Γενικότερα, ξέρω ότι εσύ νιώθεις ότι τα πράγματα ήρθαν τα πάνω κάτω, αλλά ξεκάθαρα το χαρτί σου μου δείχνει ότι δεν έγινε μάταια. Οπότε κάνε υπομονή, πραγματικά δες τα πράγματα όχι μόνο σαν πρωταγωνιστής, αλλά δες τα και λίγο σαν θεατής και θα δεις πόσα έχεις ξεπεράσει, πόσο δυνατή και δυνατός είσαι. Θα δεις λεπτομέρειες που δεν είχες δει νωρίτερα, ούτως ή άλλως. Αυτό θα το κάνεις από μόνος σου ή από μόνος σου, είναι μια διαδικασία που θα κάνεις. Έχεις τρεις major arcana, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις τον ήλιο μέσα στην καταστροφή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε εδώ πέρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε εσένα να διανύεις ένα σκοτάδι και ίσως να είναι και το πιο βαθύ σκοτάδι και είναι αυτό που έρχεται που λένε πριν την αυγή. Έχεις βγάλει τον ήλιο. Από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι μονόδρομος. Όσο θα ανοίγει ο καιρός, θα ανοίγει και η ψυχή σου. Όσο θα ανοίγει ο καιρός, θα απαλλάσσεσαι από αυτό το ψυχικό τραύμα. Οπότε μην θεωρήσεις ότι το πρόβλημα που σε ακολουθεί και η ψυχολογία που σε ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, μέρες, μήνες, ό,τι είναι. Μην θεωρείς ότι θα σε ακολουθήσει και στην πορεία σου. Δες τα πράγματα και ανώτερα, γιατί είσαι και ο ανώτερός σου εαυτός και μπορείς να τα δεις ως ο θεατής της πραγματικότητάς σου, χωρίς να χρειάζεται να τα δεις και να είσαι εσύ μες στο πηγάδι. Δεν είσαι πια μες στο πηγάδι, αντιθέτως. Έχεις βγάλει το σαν, ξαναλέω. Το σαν είναι η πιο χαρούμενη κάρτα της ταρό. Είναι ότι βρίσκεις την υγειά σου, βρίσκεις το φως σου, παίρνεις την ανάσα σου, βρίσκεις τον εαυτό σου, βρίσκεις την ευτυχία σου, βρίσκεις και τη χαρά μέσα σου και την ισορροπία μέσα σου. Okay, οπότε είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το ρίξιμό σου, ακόμα κι αν μέσα στον Απρίλιο έχουμε ακόμα κάποιες αναταράξεις και κάποιες, κάποιους μετασεισμούς και για πολλούς μου δείχνει ότι θα απομακρυνθείτε λίγο από τον κόσμο. Θα διαλύσει λίγο το πράγμα και θα απομακρυνθείτε λίγο από τον κόσμο για να ξαναβρείτε τον εαυτό σας και την εσωτερική σας δύναμη. Λοιπόν, και τον ανώτερό σας αυτό. Λοιπόν, Ζυγέ, αυτά είχα να σου πω. Σου εύχομαι να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share και δες ζώδιο, οροσκόπο, αλλά και σελήνη. Okay. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Bye. Γεια σου Σκορπιέ και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Λοιπόν Σκορπίδι, να ξέρεις ότι έχουν ήδη βγει οι προβλέψεις Απριλίου, οι γενικές για όλα τα ζώδια. Μπορείς να δεις και ζώδιο και οροσκόπο αλλά και σελήνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάει εδώ και από ό,τι φαίνεται είναι η φάση σου. Κάτι ενδιαφέρον συμβαίνει στην ενέργειά σου. Είσαι full στη συχνότητα που σου αρμόζει και σου ταιριάζει. Πράγμα που μου δίνει να καταλάβω ότι νιώθεις συντονισμένη και συντονισμένος με το περιβάλλον σου. Και μάλιστα έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη αποδοχή του τι έχει συνέβει στο πρόσφατο, του τι έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν σου. Βλέπω ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Για κάποιους ήταν πάρα πολύ θετικές. Για κάποιους ενδεχομένως ήταν μεγάλα ταρακουνήματα. Και φαινόντουσαν εκ πρώτης αρνητικές, αλλά και πάλι από ό,τι καταλαβαίνω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τις εκμεταλλευτείς θετικά. Εγώ βλέπω μια αναγέννηση στις κάρτες σου, μια ευθυγράμμιση της ύπαρξής σου με το πεπρωμένο σου αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο. Βλέπω ότι εσύ αναγεννάσαι μέσα από κάποιες καταστάσεις Σκορπιέ, βλέπω ότι αναγεννάσαι μέσα από τις τάχτες σου και μέσα από τις τάχτες σου και αυτή η αναγέννηση μάλλον σε πηγαίνει κατευθείαν στο επόμενο επίπεδο. Είσαι ήδη σε ένα ανώτερο επίπεδο ενεργειακά, σε ένα ανώτερο επίπεδο συνείδησης, ακόμα κι αν φαίνεσαι αρχάριος ή αρχάρια στο νέο αυτό επίπεδο που βρίσκεσαι. Σε κάθε περίπτωση είσαι υψηλότερο επίπεδο. Πώς να σου εξηγήσω, σαν να λέμε ότι πώς να σου εξηγήσω, τελειώνω όλα τα χρόνια του σχολείου, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τόσα χρόνια, αλλά όταν μπαίνω στο επόμενο επίπεδο που είναι το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, ωραία, μπαίνω στο πανεπιστήμιο και είμαι αρχάριος και αρχάρια. Μάνι,
Ναι, μεν είμαι σε ανώτερο level, αλλά δεν ξέρω τα πράγματα και πάλι πρέπει να εξερευνήσω, να παρακολουθήσω πώς λειτουργούν οι καταστάσεις και πάλι έχω το πάθος αυτό και την παιδικότητα και την περιέργεια που με κάνουν να νιώθω πιο νεανικά, θα σου έλεγα, στη ζωή μου. Για κάποιους βλέπω και γέννηση, δεν ξέρω αν τα ανέφερα, ίσως πολύ πρόσφατα να κάνετε το μωρό σας ή ακόμα και τώρα μέσα στον Απρίλιο-Μάιο να έχετε οι ίδιοι γεννητούρια ή κάποιος στην οικογένειά σας πολύ πολύ όμως κοντινός που κάπως επηρεάζει σημαντικά και το δικό σας τίτλο, θα σου το πω, στη ζωή. Δηλαδή, ας πούμε, άμα εσύ τώρα περιμένεις το πρώτο σου εγγόνιο, όπως είναι λογικό και όπως καταλαβαίνεις, μπαίνεις σε μια ζώνη που δεν έχεις ξαναμπεί, που έχει πάρα πολύ χαρά, που είναι ένα καινούργιο επίπεδο που θα χρειάζεται να προσαρμοστείς, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα και την ανάγκη της προσαρμογής αλλά και την ευκολία για εσένα της προσαρμογής, ακριβώς επειδή υπάρχει ενθουσιασμός και περιέργεια όμως. Τα πράγματα σίγουρα άλλαξαν, σίγουρα έχουν μπει και μπαίνουν μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο καινούργιοι παράγοντες μέσα στην εξίσωση τη ζωή σου, αλλά βλέπω ότι είναι παράγοντες που σε... Όχι, δεν θα πω σε αναβαθμίζουν, δεν είναι αυτό, γιατί η αναβάθμιση σου βγάζει και κάτι πρακτικό, που βεβαίως μπορεί να υπάρχει και αυτό, αλλά άλλο θέλω να πω. Σε... πηγαίνουν πιο ψηλά, σε απογειώνουν, σε ανεβάζουν. Σίγουρα υπάρχει μια λέξη γι' αυτό, αλλά δεν μου έρχεται. Το ascending, το... δεν είναι ακριβώς όμως η αναβάθμιση που θέλω εδώ. Θέλω την πνευματική αναβάθμιση. Θέλω την ψυχική αναβάθμιση. Οπότε, τα πράγματα φαίνεται ότι θα πάνε καλύτερα και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μάλιστα, για κάποιους εδώ πέρα μου δείχνει ότι ίσως αναγεννάτε, αναβιώνετε μια αλληλεπίδραση που είχες από το παρελθόν με κάποιον άνθρωπο. Μου δείχνει ότι κάτι που κάποιοι από εσάς σε πιο ερωτικό συναισθηματικό επίπεδο ενδεχομένως, κάτι που είχατε τελειωμένο, κάπως μπορεί να εμφανίζεται ξανά στη ζωή σας με ονοματεπώνυμο ή και χωρίς. Δηλαδή, αν εσύ πολλά χρόνια έλεγες και πω πω ποτέ δεν θα ξαναβρω κάποιον να κάνω χωριό, μη σου πω ότι έχεις μεγάλες πιθανότητες και αυτό να συμβεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, να βρεις έναν άνθρωπο ακόμα και σε φιλικό επίπεδο να κάνεις χωριό μαζί του. Γενικότερα θα νιώθεις κι εσύ ότι είσαι στη σωστή ώρα, στο σωστό μέρος, θα νιώθεις ότι υπάρχει μια αρμονία μέσα σου και παράλληλα μία δύναμη περίεργη νιώθω εγώ εδώ. Μία δύναμη, μία προσήλωση στο στόχο και μία ψυχραιμία επίσης. Δηλαδή δεν βλέπω ότι θέλεις να κάνεις τα πράγματα αρπακόλα. Μπορεί να έχεις τον ενθουσιασμό αυτόν να εξερευνήσεις τις καταστάσεις, να τρέξεις, να δεις, να γνωρίσεις, να μάθεις περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτό που έχει ξεκινήσει τώρα για σένα στη ζωή σου, αλλά παράλληλα βλέπω ότι είσαι ψύχραιμη και ψύχραιμος. Γενικότερα βλέπω πολύ θετικά νέα και για τις διαπροσωπικές σχέσεις που ήδη υπάρχουν στη ζωή σου. Βλέπω ότι ίσως ακόμα και στα σημεία που υπήρχαν προβλήματα, διαφωνίες, κάπως βλέπω ότι έχεις εύνοια στο να λυθούν αυτά τα προβλήματα, να βρεθεί μια μεσή λύση, μια χρυσή τομή, έτσι, να βρεθεί μια... μια κοινά αποδεκτή, ας πούμε, απόφαση, επιλογή. Είναι μια περίοδος που νιώθω ότι θα δημιουργείς αρμονία. Είναι η αναγέννηση της αρμονίας και είναι η δική σου αναγέννηση, ο δικός σου, η επαναφορά. Η δική σου επαναφορά, ας πούμε, στο δρόμο σου ξανά. Όχι ότι πιο πριν είχες βγει από το δρόμο, αλλά τώρα κάποιος, κάπως ξέρεις, κάπως μπαίνουν κάποιες ράγες πάλι κάτω από τα πόδια σου. Υπάρχει ένα κάλεσμα, υπάρχει μια αρχή που συμβαίνει εδώ, η οποία θα έχει, όπως καταλαβαίνεις, και τελικό αποτέλεσμα. Πολύ θετικά την νέα για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Εγώ βλέπω ειρήνη και αρμονία να έρχονται στη ζωή σου, ακόμα και αν χρειάζεται και πιο πριν να γίνουν πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές για να μπορέσεις να βρεθείς σε αυτό το επίπεδο ξανά. Πολύ, πολύ τη λογική του παιδιού μου βγάζεις εδώ, να ξέρεις. Που προφανώς δεν είμαστε όλες μαζί έγκυες. Όλες οι σκορπίνες είστε έγκυες μαζί και γεννάτε μαζί. Όχι, αλλά πολύ το βγάζεις αυτό με το μωρό. Πολύ, πολύ. Και για εγκυμοσύνες δηλαδή μπορεί να μας δείχνει. Και για έναρξη διαδικασιών για να μπορέσεις να πετύχεις την εγκυμοσύνη που ζητάς, ακόμα και αν υπάρχουν θεματάκια. Βρίσκονται οι λύσεις, θέλω να σου πω. Και νιώθω ότι είναι ένας πολύ θετικός μονόδρομος αυτός.
μονόδρομος μέχρι ένα σημείο. Πάντα υπάρχει ελεύθερη βούληση. Αλλά θέλω να σου πω, είσαι καλά βαλμένη και βαλμένος πάνω στις ράγες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Πάρα πολύ επική ενέργεια, άρα δυνατή, υψηλή ενεργειακά. Σίγουρα θα σας επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά τον καθένα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, σκορπίδια μου. Θετικότατη όμως και φέρνει αρμονία στην καθημερινότητά σου. Αυτό θέλω να κρατήσεις. Φιλά και πάρα πολλά, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share, και αν θες να έχεις όσο το περισσότερο, όσο περισσότερη πληροφορία γίνεται, δες και ζώδιο και οροσκόπο, αλλά και σελήνη. Φιλά και πάρα πολλά, τα λέμε σύντομα, bye! Γεια σου τοξότη και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Να ξέρεις τοξότη ότι έχουν ήδη ανέβει οι γενικές προβλέψεις του Απριλίου, ok? Λοιπόν, άμα θες μπορείς να πας στο κανάλι, στα βίντεο και να δεις το ζώδιο, τον οροσκόπο και τη σελήνη σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάει το πραγματάκι εδώ. Βλέπω ότι τα πράγματα γενικότερα πηγαίνουν σχετικά καλά, θα σου έλεγα. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι που σε στενοχωρεί. Αντιθέτως, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα νιώθω ότι θα υπάρχει από τη μεριά σου και όρεξη για ζωή, και μια ικανοποίηση στο σύνολο και μια πληρότητα. Δεν βλέπω βέβαια ότι στο 100% θα νιώθεις ότι τα πράγματα είναι επικά και τέλεια, αλλά σίγουρα βλέπω ότι θα αποσπάσει την προσοχή σου, με διάφορους τρόπους από την πραγματικότητα. Τρόπους οι οποίοι από ό,τι φαίνεται εδώ σίγουρα μέχρι ένα σημείο θα σε διασκεδάζουν και σίγουρα μέχρι ένα σημείο κάτι σου δίνουν που σου λείπει. Βλέπω ότι πολλά τοξοτάκια ίσως να ενδιαφέρεστε ή να ασχολείστε με ένα άτομο το οποίο ίσως να είναι λίγο διαφορετικό από εσάς. Μπορεί εσείς να είστε πιο πολύ του έξω, μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να είναι πιο πολύ του έξω. Γενικότερα υπάρχει εδώ πέρα μία αναταραχή, όχι αναστάτωση, αναταραχή, έτσι μια κίνηση θα σου έλεγα γενικότερα στα κοινωνικά σου, είτε επειδή γνώρισες έναν άνθρωπο και τώρα γνωρίζεις όλες τους παρέες και είστε όλη μέρα με τις παρέες τους και πες τις παρέες του και κάθε μέρα και εσύ θες την ησυχία σου, είτε επειδή σε ενδιαφέρει κάποιο άτομο αλλά παράλληλα δεν είστε ακριβώς μαζί, οπότε τι κάνεις, μπεκρουλιάζεις από εδώ και από εκεί, είσαι μες στην κρεπάλη, μες στις παρέες, μες στα ραντεβού, κοίτα να δεις, γενικότερα βλέπω πολύ το έξω. Και βλέπω το έξω και με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα είστε πάντα μόνοι σας. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα ερωτικά ραντεβουδάκια απαραίτητος. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει το ερωτικό και σίγουρα θα υπάρχει και το ραντεβού. Αλλά βλέπω κόσμο γύρω σας. Μπορεί να σας καλούν σε πάρτι, σε εξόδους. Μπορεί αυτό το άτομο να έχει μια παρέα και συνέχεια να είστε εκεί. Μπορεί να είσαι μόνη σου ή μόνο σου και να κάνεις παρέα με τα φιλαράκια σου. Βέβαια βλέπω ότι ξεφεύγουν λίγο τα πραγματάκια, βλέπω ότι γίνονται κάποιες υπερβολές θα σου έλεγα. Βλέπω ειδικότερα προς Μάιο, αλλά μπορεί για όλο το χρονικό διάστημα να μας το λέει αυτό. Ειδικότερα όμως προς Μάιο μου βγάζει ότι μπορεί να πίνεις λίγο παραπάνω, να γλεντάς λίγο παραπάνω, να τρως λίγο παραπάνω, να ασχολείσαι με άλλου τύπο κακές συνήθειες ή ακόμα και κακές παρέες. Και για κάποιους μου δείχνει ρε παιδιά κιόλας τη λογική του rebound. Rebound relationship, δηλαδή κάτι που μπορεί να μην είμαστε με αυτόν που θέλουμε ή χωρίσαμε ή δεν είμαστε, ξέρω εγώ, για κάποιον λόγο, οπότε ασχολούμαστε με άλλες επαφές για να αποσπούμε την προσοχή μας, να έχουμε να λέμε, να ασχολούμαστε, αλλά και πάλι με κάποιον τρόπο υπάρχει αυτή η τριάδα στην ουσία στο κεφάλι μας, γιατί ναι, μεν είμαστε με τον τάκι, αλλά γουστάρουμε το μάκι και πάει λέγοντας. Για κάποιους μπορεί να υπάρχουν βέβαια και πρακτικά κάποιες τριάδες, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Ειδικότερα από τη δικιά σου τη μεριά το ξώτη, αν εσύ είσαι σε μια άλλη σχέση επαφή, βλέπω ότι, ή ακόμα ξαναλέω και ένα κόλλημα να είναι, βλέπω ότι κάπως φέρνεις τρίτες ενέργειες στην εξίσωση. Βέβαια αυτές οι τρίτες ενέργειες δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο ερωτικά, μπορεί να είναι αυτό που σου είπα πριν, οι φίλοι σου, η πάρτι σου, τα πάρτι σου, άλλου τύπου καταστάσεις, ακόμα και δικές σου συνήθειες που θες να μείνουν και δημιουργούν μια τρίτη ενέργεια. Δεν μπορώ να σου πω ότι βλέπω ακριβώς εδώ πέρα ένα, πώς να σου πω, ένα χαλαρό ζευγαράκι, εκτός και αν γουστάρετε να πούμε swinging και τέτοια. Δηλαδή βλέπω εναλλακτικές δραστηριότητες, βλέπω κοινωνικές
αναζητήσεις. Και προς Μάιο, για όσους δεν υπάρχει στην καθημερινότητα ή συχνά το σεξ στη ζωή σας, η αλήθεια είναι ότι προς Μάιο μου δείχνει ότι ίσως έτσι να παρασυρθείς λίγο περισσότερο το ξώτη σε κάποιους πειρασμούς και σε ερωτικό-σεξουαλικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση πάντως εδώ πέρα υπάρχει έτσι η διασκέδαση, υπάρχει το πάθος, υπάρχει το clubbing, υπάρχει το whining, το dining. Θεωρώ ότι υπάρχουν και νέες γνωριμίες, αλλά απ' την άλλη αυτό το ζευγαράκι στην αρχή μου κάνει εντύπωση. Γιατί μου δείχνει ότι ένα άτομο είτε είναι στη ζωή σου, είτε το ξεχωρίζεις με κάποιον τρόπο και το σέρνεις μαζί σου ενεργειακά ή πρακτικά. Ή σε σέρνει μαζί του ενεργειακά ή πρακτικά κάπως. Σίγουρα υπάρχουν έξτρα ενέργειες γύρω από τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έξτρα ενέργειες. Δεν μου δείχνει ότι είναι περιττές. Είναι όμως έξτρα. Δεν βιώνεις τη φασούλα τόσο συναισθηματικο-ρομαντικά όσο φανταζόμαστε. Μπορεί να κάνεις και κάποιο κάλεσμα. Τι κάνεις εκεί δεν ξέρω. Αυτά νομίζω θέλω να πω. Και φυσικά οι έξτρα ενέργειες, όπως ανέφερα και νωρίτερα, μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι οικογένεια, αν και πιο πολύ φίλοι μου κάνει εδώ. Λοιπόν, προσοχή στις καταχρήσεις, προσοχή στις κρεπάλες. Αλλά παρόλα αυτά, από εκεί και πέρα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Δεν μπορώ να πω, μου βγάζει και κάποιες περιπτωσούλες που υπάρχει κανονικό τρίτο άτομο, δηλαδή είσαι σε κάποιο τύπο ερωτικό τρίγωνο ή θα βρεθείς σε ένα ερωτικό τρίγωνο, αλλά δεν βλέπω ότι αυτό σου αποκαλύπτεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι σαν να το ξέρεις με μία λογική, άρα σίγουρα το ξέρεις ήδη. Okay. Οπότε κάπου εκεί θα το αφήσω και εγώ το ξώτη. Σου εύχομαι να περάσεις τέλεια. Περιμένω να μου πεις εδώ τι συμβαίνει επακριβώς, άμα θέλεις φυσικά. Δεν ζω διοροσκόπα αλλά και σελήνη. Και κάνε like, subscribe, comment και share πριν φύγεις. Σε παρακαλώ γιατί βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι. Τα λέμε σύντομα, φίλια και πάρα πολλά. Bye. Το ξώτη, και αυτό το άτομο εδώ πέρα μπορεί να κάνει κάποιο χώσιμο. Αλλά κάπως βλέπω ότι μπαίνεις σε μία... σε ένα γκρουπ ανθρώπων. Δεν μπαίνει σε μία αλληλεπίδραση, σε μία σχέση. Επακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτό γουστάρει, αυτόν τον τύπο γουστάρεις, δεν σου προτείνει να κάνετε ένα ραντεβού οι δυο σας απαραίτητα. Μπορεί να σου προτείνει να πάτε μαζί στο πάρτι των φίλων του. Κατάλαβες. Κάπως περίεργα τα πραγματάκια εδώ πέρα με αυτόν. Αυτά ήθελα να σου πω. Πάντως, βλέπω κόσμο γύρω σου. Αυτό θέλω να καταλάβεις και βλέπω και κόσμο που θέλει να είναι μαζί σου. Εντάξει. Και ας βαριέσαι εσύ κάποιους από αυτούς, ειδικότερα αν είσαι σε rebound. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε, bye! Γεια σου εγώ και ρε και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Εγώ και ρε, στο ενδιάμεσο έχει υπόψη ότι έχουν ανέβει ήδη οι προβλέψεις Απριλίου και μπορείς να δεις το ζώδιο του οροσκόπου και τη σελήνη σου. Ενώ οι γενικές προβλέψεις εδώ θα δούμε τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτά. Και από ό,τι φαίνεται πλάκα θα έχει φάση. Γιατί καταρχάς βλέπω ότι κάποια εγωκεράκια ήδη έχετε στο νου σας κάποιο άτομο ή κάποιο άτομο πολύ σύντομα θα μπει έτσι στην εξίσωση, ίσως να κάνετε κάποιο ραντεβουδάκι. Βλέπω ότι υπάρχει μια ρομαντική προσέγγιση προς εσάς ή και από εσάς, αν έχετε κάποιο ερωτικό έτσι σκύρτημα αυτή τη στιγμή, κάποιο φλερτ. Okay. Κάποιοι από εσάς βλέπω ότι σκέφτεστε γενικότερα βέβαια τα συναισθηματικά σας, όχι μόνο τα ερωτικά. Σκέφτεστε τους ανθρώπους γύρω σας. Σκέφτεστε ότι σε ορισμένα επίπεδα. Νιώθω ότι κάποιοι μου λέτε ότι είστε πολύ ευγενικοί και ευγενικές. Κάποιοι άλλοι μου λέτε ότι είστε λίγο μαλθακοί και μαλθακές, ότι θεωρείτε ότι θα έπρεπε περισσότερο να βάζετε τους ανθρώπους στη θέση τους που λένε. Anyway, όπως και να έχει, η επόμενη χρονική περίοδος από ό,τι φαίνεται θα σε βάλει σε αυτή τη διαδικασία να... πώς να το πω εγώ αυτό τώρα... Να υπάρξουν κάποια debate στην ζωή σου, ακόμα και με τα πιο φρέσκα άτομα, ακόμα και με αυτό το flirt ενδεχομένως. Βλέπω ότι θα υπάρξουν κάποιες τριβές και κάποιοι καυγάδες.
ή το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι κάπου θα πει σε κάποιον ότι ξέρεις κάτι, εμένα αυτό δεν μου άρεσε, αλλά θα το κάνεις με έναν τρόπο που ίσως να μην έχεις δει τον εαυτό σου να το κάνει συχνά. Είναι σχεδόν καταδικαστικός τρόπος, χωρίς να σου λέω. Καταρχάς, προτείνω κανένας να μην φτάσει στα άκρα. Δεν χρειάζεται ούτε να φωνάξουμε, ούτε να βρίσουμε, ούτε τίποτα. Απλά νιώθω περισσότερο, πώς να σου το πω, παιδί μου, ότι λες κάποια πράγματα έξω από τα δόντια. Ότι ξεμπροστιάζεις κάποιες συμπεριφορές που δεν είναι καν απαραίτητο να είναι παλιές. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος σου έχει κάνει το ίδιο πράγμα 5-6 φορές στη σειρά και τον ξεμπροστιάζεις τώρα. Βεβαίως και αυτό παίζει, γιατί θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή θα εφαρμοστεί σε διάφορες κοινωνικές συναναστροφές που έχεις και όχι μόνο απέναντι σε ένα άτομο. Θα έχεις δηλαδή μια διάθεση να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, να τα βάλεις στη θέση τους. Okay. Να μην αφήνεις, ας πούμε, ανοιχτά τα προβλήματα. Να μην βάζεις τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Okay. Αλλά ξαναλέω, θεωρώ ότι μπορεί αυτή η συμπεριφορά σου να βγει και σε πιο φρέσκες γνωριμίες, όπου για παράδειγμα μπορεί να δεις κατευθείαν ένα red flag και κατευθείαν να πεις στον άλλον άνθρωπο ότι ξέρεις κάτι, κοίτα να δεις, εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε, με τον τρόπο που σκέφτεσαι το συγκεκριμένο πράγμα ή τον τρόπο που πράττεις με αυτό το πράγμα και δεν θα κάτσω να το κουράσω. Μάνι θα σου πω ότι δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει, δεν ταιριάζουμε. Κατάλαβες? Δηλαδή βλέπω ότι παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, αλλά όχι απαραίτητος επιπόλαιες. Ίσως να παίζουν ρόλο βέβαια και κάποια τραύματα του παρελθόντος που σε κάνουν λίγο παραπάνω αντιδραστική και αντιδραστικό, αλλά εμένα μου δείχνει εδώ πέρα ότι κάπως κυνηγάς να βρεις το δίκιο σου, υπερασπίζεσαι το δίκιο σου, ακόμα και αν σου βγαίνει απότομα. Λόγω ενδεχομένως μιας ευγένειας προηγουμένως, μιας καταπίεσης προηγουμένως ή οτιδήποτε. Βλέπω ότι θα ανοίγεις τους στόμους και θα μιλάς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί που χρειάζεται, ευελπιστώ και ελπίζω. Και εκεί που νιώθεις ότι σε πνίγει, ας πούμε, το δίκιο. Φυσικά εδώ πέρα με τις κάρτες που έχεις βγάλει μου δείχνει και δικαστικές διαμάχες, νομικά εμπόδια, νομικά θέματα, γραφειοκρατικά. Και θέλω να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση μάλλον τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά για σένα. Θεωρώ ότι το πράγμα θα πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικότερα αν έχουν να κάνουν με επιμέλειες παιδιών και γενικότερα με παιδάκια, ειδικότερα σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε περίπτωση κάποιων οικονομικών δικαιωμάτων που περιμένεις ενδεχομένως να λάβεις απάντηση ως προς αιτήσεις. Νιώθω ότι θα έχεις νέα το πολύ το Μάιο και θα είναι και πολύ θετικά για σένα. Δηλαδή κάπως δικαιώνεσαι από όλα αυτά που συμβαίνουν, ακόμα και αν δεν βρεις το δίκιο σου. Δηλαδή αν ο αντίπαλός σου δεν δει ότι έχεις δίκιο και πάλι εσύ δικαιώνεσαι μέσα σου και πάλι το γεγονός ότι άνοιξες το στόμα σου και είπες αυτό που είπες σε όποιον χρειάζεται να το πεις, σε κάνει εσύ μετά να νιώθεις πιο ήρεμη και πιο ήρεμος, πιο ασφαλής, πιο σταθερός και πιο... Λες και προστατεύεις και τον εαυτό σου επί της ουσίας. Εγώ βλέπω ότι ακόμα και αν υπάρξει στην ουσία λίγη τρίβη, κανένας καυγάς, κανένα ξεμπρόστιασμα, θεωρώ ότι γίνεται για καλό. Ξαναλέω όμως, καλό είναι, παιδάκια μου, όμορφα, πάντα να μην λειτουργούμε εκτός χαρακτήρα, πάντα να ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε και τι πάμε να πούμε, όπως αυτός ο δικηγόρος εδώ πέρα, που δεν είναι ότι απλά μπήκε μέσα στο δικαστήριο και έβγαλε τα νεύρα του, είναι ότι είχε, πώς να σου πω, είχε τεκμηριωμένη άποψη για 2-3-4 πράγματα και εξέφρασε αυτή την άποψη με την εξουσία που του δίνεται στη ζωή του. Γιατί εσένα και εσένα σου δίνεται μια εξουσία και εσύ μπορείς να αντιμετωπίσεις τους άλλους για την κακή συμπεριφορά όταν χρειάζεται. Εντάξει, ξαναλέω, εγώ δεν προωθώ αυτή τη στιγμή τον καυγά στη ζωή σου, αλλά από εκεί και πέρα εμένα μου το δείχνει και σαν κάπως ξεκαθάρισμα, τεκμηριωμένο, που μετά σε κάνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, δηλαδή σου δίνει την ηθική ικανοποίηση, αλλά όχι την ικανοποίηση του τύπου «Η από εδώ γαμάνε τους από εκεί». Την ηθική ικανοποίηση ότι έκανες το σωστό, ότι έγινε το σωστό, ότι υπερασπίστηκες το ήθος σου και την ακεραιότητά σου. Αυτό. Αυτό. Και το δρόμο σου και τη σταθερότητά σου. Αυτό. Οπότε πάρα πολύ θετικά τα νέα. Εύχομαι να πάνε τα πράγματα πάρα πολύ όμορφα για σένα.
Δεν μου δείχνει κάτι παραπάνω. Αυτή την ψηλοένταση που μπορεί να υπάρχει στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και τίποτα άλλο. Αλλά όλα και καλό μου δείχνει. Εδώ ειδικότερα αν το πας και εσύ ωραία και καλά. Λοιπόν, εγώ κεράκι μου, σε φιλώ γλυκά στα μούτρα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στα θέματα που σε απασχολούν. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Δες ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη. Δες και τα ζώδια Απριλίου αν δεν τα έχεις δει ακόμα. Και αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνουμε και ένα like έτσι για να γουστάρουμε. Οκ, λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά. Like, subscribe, comment και share. Τα λέμε, bye! Γεια σου, Υδροχόε, και καλώς ήρθες στις ερωτικο-οικομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Υδροχόε, επειδή έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι οι προβλέψεις Απριλίου, οι γενικές, κάπου δεν κυκλοφόρησαν και πάρα πολύ, και επειδή ακόμα με ρωτάτε πού βρίσκονται και πού είναι, έχουν ήδη βγει οι γενικές προβλέψεις και βρίσκονται στα βίντεο στο κανάλι. Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε το ερωτικο-οικομενικό θεματάκι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και Υδροχόε, μάνι, θα σου πω ότι θέλω να σου δώσω το βραβείο για αυτό το 30ήμερο. Έχεις το καλύτερο ρίξιμο, είσαι ο τυχερός, είσαι η τυχερή. Πολύ λίγοι Υδροχόε νομίζω θα δουν τα ερωτικά τους, μάλλον γιατί περνάνε πάρα πολύ ωραία. Για όσους τέλος πάντων είστε εδώ και με ακούτε να περιμένετε, και έχω πάθει καλέ, να περιμένετε να υπάρξει μια αναβάθμιση, θα σου έλεγα, στις σχέσεις σου, στις επαρκτές σου επαφές. Ακόμα και αν τώρα δεν κουνιέται τίποτα, Υδροχόε, μην ανησυχείς. Σε περιτριγυρίζει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια. Ξαναλέω, ακόμα και αν δεν υπάρχει ούτε τίποτα, δεν κουνιέται φύλλα σου, λέω, στα ερωτικά σου, δεν αποκλείω καθόλου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να κάνεις, πουλάκι μου, την τύχη σου. Και μάλιστα για εσένα που δεν κουνιέται τίποτα, θα σου πω και μέχρι Ιούνιο. Εντάξει, τώρα, ό,τι πω από εδώ και πέρα ισχύει για όλους. Είτε έχετε είτε δεν έχετε κάτι στη ζωή σας, εντάξει, βλέπω ότι κάπως η ερωτική σου ζωή, τα συναισθηματικά σου, οπωσδήποτε θα ανέβουν το επόμενο επίπεδο. Άρα, άμα είσαι single, θα βρεις ένα τέρι. Άμα είσαι με τέρι, θα συγκατοικήσεις. Άμα ήδη συγκατοικείς, μπορεί να υπάρξει πρόταση γάμου. Άμα ήδη υπάρχει αυτό, μπορεί να μείνεις έγκυος. Άμα ήδη υπάρχουν όλα αυτά, δεν ξέρω εγώ τι, παντρεύεσαι. Τι κάνεις εκεί. Ή τέλος πάντων, κάνεις κάτι καινούργιο με αυτόν τον άνθρωπο, κάτι που ανεβάζει, ξαναλέω, τη σχέση, ή κάνεις ένα σύμφωνο, δεν ξέρω εγώ τι. Μάλιστα. Εδώ πέρα μου βγάζει πάρα πολύ γλυκιά ενέργεια, μια αρμονική ενέργεια. Μια ενέργεια που ίσως ακόμα και αν έχει χαθεί από τις σχέσεις σου, αν είχατε προβλήματα με το αγόρι σου, το κορίτσι σου, καυγάδες, ιστορίες, ακόμα και εξωτερικά εμπόδια, βλέπω ότι γεφυρώνονται τα χάσματα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπω και τον Υδροχό που μπορεί να είναι ερωτευμένος μήνες, εβδομάδες, χρόνια και επιτέλους, ας πούμε, βρίσκεται με το άτομο που είναι από μακριά αυτό και μπορούν να συναντηθούν και να ζήσουν αυτόν τον έρωτά τους. Βλέπω άτομα επίσης και από το παρελθόν σου που μπορεί να εμφανιστούν και πολύ γρήγορα τα πράγματα να μεταφραστούν σε μια ερωτική σχέση και στην πορεία σε μια ενδεχομένως και σταθερή σχέση, γιατί μου βγάζει σταθερότητα όλο αυτό που βλέπω εγώ εδώ. Εντάξει, μου βγάζει σαν ένα άτυπο συμβόλαιο μεταξύ δύο ανθρώπων ότι θα αγαπιούνται. Γι' αυτό σου είπα και πριν γάμους. Ή ακόμα και επισημοποίησεις, αν και δεν βλέπω πολύ κόσμο εδώ, μπορεί να γίνει σε κλειστό κύκλο μια επισημοποίηση, να γίνουν αραβώνες, δεν ξέρω εγώ τι. Σε βλέπω να έρχεσαι πολύ κοντά με έναν άνθρωπο. Ξαναλέω, μπορεί να είναι ο ίδιο άνθρωπος σου που ολοκληρώνεται έναν κύκλο μεταξύ σας και η σχέση σας ανεβαίνει ένα ανώτερο επίπεδο. Με το άτομο που βλέπω ότι αλληλεπιδράς εδώ, μου άρεσε γιατί είστε και φίλοι μαζί, ακόμα και αν δεν το ξέρεις το άτομο αυτό ακόμα. Εντάξει, υπάρχει τρελή οικειότητα και είστε και φίλοι. Δεν είστε μόνο, δεν είναι μόνο οι ιεραστές εδώ, είναι και το Six of Cups και ο Ιεροφάντης και ο κόσμος. Είστε και φίλοι, είστε και συνεργάτες, είστε και συνοδοιπόροι. Μου βγάζει πολύ υψηλή συχνότητα σε αυτή η επαφή. Θα φέρετε την ίδια σας την επαφή σε μια καλύτερη συχνότητα, πιο αρμονική, πιο ειρηνική. Και μάλιστα εγώ βλέπω εδώ πέρα και θεραπευμένες ψυχές. Εσείς οι ίδιοι, οι Υδροχόοι, οι ψυχές σας και οι καρδούλες σας, νιώθω πως είναι, μπαίνουν ξανά σε μια συχνότητα, σε μια δόνηση που μπορούν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν με έναν αγνό και όμορφο τρόπο. Χωρίς δηλαδή κατάλοιπα, χωρίς φοβίες. Φυσικά πάντα παραμονεύουν όλα αυτά, να μην λέμε ψέματα, αλλά εδώ τουλάχιστον
Μπροστά μου βλέπω μια περίοδο για εσένα αρμονίας, μια περίοδο ανακοχής, συμφιλίωσης, αλλά και δεύτερων ευκαιριών, παιδιά. Και δεύτερων ευκαιριών σε κάποιες σχέσεις. Δηλαδή μου βγάζει πολύ μήνα του μέλητος αυτό για κάποιους. Μπορεί να βλέπουμε επανασυνδέσεις που συμβαίνουν ή που συνέβησαν πάρα πολύ πρόσφατα, οπότε τώρα τις ζούμε, τις βιώνουμε. Αλλά βλέπω και επισημοποίηση, πολύ την επισημοποίηση τη βλέπω. Ακόμα και αν είναι απλά το έλα να γνωρίσει τους γονείς μου ή ακόμα και αν είναι απλά πάμε μέχρι την Κρήτη και θα μείνουμε στους θιούς μου, δηλαδή κάτι κάπως δένει ακόμα περισσότερο εσένα με το συγκεκριμένο άτομο. Και υδροχόε, ξαναλέω, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιο άτομο αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, στο σπίτι σου, στο χώρο σου, ανάμεσα στα πόδια σου, όπου είναι. Ακόμα και αν δεν υπάρχει. Α, και αυτό το ανάμεσα στα πόδια σου δεν ήταν τυχαίο. Υπάρχουν και ερωτικές, καθαρά ερωτικές όμως, περιπτώσεις ανθρώπων. Δηλαδή, που ξεκινήσατε μια ιστορία καθαρά ερωτικά και βλέπετε ότι από μόνοι σας ρέει προς ένα πιο συναισθηματικό επίπεδο. Ή ακόμα και φιλίες χρόνων που από μόνες τους κάπως τώρα μεταφράζονται σε μια ερωτική σχέση που φαίνεται να είναι αυτό ακριβώς που έπρεπε να γίνει. Κάπως είναι πολύ αρμονικό, είναι πολύ, όλοι συμφωνούμε με αυτό. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει, είναι καθώς πρέπει, γίνεται και τέλειο και παράλληλα και ενθουσιώδες. Κάτι άλλο όμως πήγαινα να πω. Θυμάσαι εσύ? Πού να θυμάσαι, γιατί ξέρεις τι πήγαινα να πω. Κάτι ωραίο πήγαινα να πω εκεί. Εντάξει, το χάσαμε για λίγο τώρα. Άρα, συναντήσεις με άτομα από παλιά και γίνεστε και κόλλος και βρακοί. Μεταφορές, μετακομίσεις. Επισημοποίηση σχέσεων. Γάμοι. Αν και είναι περίοδος. Αλλά όχι, τι λέω, μαλακίες λέω. Μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι όλα αυτά, τώρα θα ξεκινήσουν αυτά. Μάιο, όπως μου δείχνει εδώ, Μάιο-Ιούνιο. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Πολύ ωραία περίοδος. Α, θυμήθηκα τι θέλω να πω. Ακόμα κι εσείς που δεν έχετε κάποιον άνθρωπο στη ζωή σας, μην αποκλείετε τίποτα. Έχετε πιάσει ιδιαίτερα υψηλή δόνηση, μια δόνηση αγνή, μια δόνηση που θέλει να δώσει και να λάβει αγάπη με έναν ανώτερο τρόπο, καινούριο ακόμα και για σένα υδροχόε, όσο χρονών και να είσαι. Οπότε αυτή η δόνηση μαγνητίζει, από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, για πολλούς, μία αδερφή ψυχή στη ζωή σας. Σημαντικότατη ενεργία. Πολύ θα καβατζωθείτε, ακόμα και οι ακαβάτζωτοι που δεν έχετε κάτι απολύτως, θα καβατζωθείτε, σου λέω, θα γίνετε κόλλος και βρακή με έναν άνθρωπο μέχρι το πολύ και Ιούνιο. Τελεία, το είπα. Είπα και ελάλησα, φεύγω τώρα. Φιλάκια πολλά, υδροχοάκι μου. Bye. Α, τι bye, τι bye. Like, subscribe, comment και share. Έτσι, τώρα bye. Φιλάκια, bye. Γεια σου ψαράκι μου και καλώς ήρθες σε ερωτικοκομμενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Απριλίου έως 15 Μαΐου. Ψαράκι, να ξέρεις ότι έχουν ήδη βγει οι προβλέψεις Απριλίου ή γενικές για όλα τα ζώδια, κάθε ζώδιο ξεχωριστά, και υπάρχουν στο κανάλι, στα βίντεο. Μπορείς να πας να τη δεις, γιατί έχω δει ότι κι εσείς οι ηχθείς δεν πήρατε ειδοποίηση. Τέλος πάντων, κάτι συνέβη και πολλοί μου έχετε πει από όλα τα ζώδια ότι υπήρξε πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε και εγώ κάνω αυτή την ενημέρωση, είναι online ήδη η προβλέψη Απριλίου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου. Και ποια ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου, ψαράκι, εδώ πέρα κάτι τρέχει. Είτε εσύ είτε το άτομο που σε ενδιαφέρει, έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι τρέχετε και δεν φτάνετε, φαίνεται ότι δεν προλαβαίνετε. Τώρα οι υποχρεώσεις αυτές εντωμεταξύ μου δείχνει ότι μπορεί να είναι διάφορες. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, δουλειές, οικονομικά, οικογένειες, τα πάντα μου δείχνει εδώ. Πράγμα που δημιουργεί και λίγη ένταση, δημιουργεί και λίγα νεύρα. Ξέρεις, δημιουργεί μια παράξενη γενικότερα ατμόσφαιρα. Δεν θεωρώ ότι θα μπορέσεις τα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να τα δεις και πολύ σαν ερωτικογκομενικό συναισθηματικά. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια εδώ. Δεν έχω καταλάβει και αυτό το άτομο λίγο κάπως τι ρόλο βαράει, αυτός ο Emperor εδώ πέρα με το Five of Swords, ή ο άνθρωπος πραγματικά τρέχει και δεν φτάνει, ή μπορεί και να... μπορεί κάποια φορά ο Emperor είναι και λίγο εγωιστούλης, ρε παιδί μου, οπότε κοιτάει την πάρτη του, που εκείνος θέλει να δίνει το χρόνο του,
πού εκείνος και πότε θέλει να είναι γενναιόδωρος, ξέρεις, ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον συμφέρει, καμιά φορά υπάρχει και αυτό εδώ. Αλλά το χαρτί θέλει περισσότερο να δώσω έτσι βάση στο ότι για το φύχη ψηλόγο, ό,τι και να είναι, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι πρακτικά τα θέματα, δεν ξέρω, υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα. Αυτό που μου δείχνει εμένα εδώ πέρα είναι ότι μετά από Μάιο, δηλαδή και Μάιο σε βλέπω λίγο πιεσμένη και πιεσμένο με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, ή είναι το άλλο άτομο πιεσμένο. Για κάποιους λίγους, μου λέει ότι αυτό το άτομο μπορεί να είναι και στη δουλειά σου ή κάπως να παίζει ρόλο η δουλειά σου, το αφεντικό σου, για κάποιο λόγο τον καιρό αυτό να είναι πολύ πιο πιεστική, αλλά μου δείχνουν όλοι, αλλά μου δείχνουν εδώ πέρα ότι από Μάιο και μετά, ενδεχομένως μέσα Μαΐου και μετά, χωρίς όμως να στο υπογράφω το μέσα, γιατί βλέπω Μάιο ότι κάπως ακόμα πονοκεφαλιάζουμε λιγάκι, αλλά από μέσα πες Μαΐου και μετά, βλέπω πολύ πιο ανάλαφρη την ατμόσφαιρα, πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει πιο πριν, έχεις ολοκληρώσει με τις υποχρεώσεις σου, έχεις φάει το γάιδρο και έχει μείνει μόνο η ουρίτσα, παίρνεις τις διακοπές σου, ξέρω εγώ, παίρνεις μια άδεια, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα γίνεται λίγο πιο ανάλαφρο, πιο φιλελεύθερο, πιο χαλαρό, πιο ωραίο. Μπορείς να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με αυτά που πραγματικά γουστάρεις και εσύ, να έχεις παραπάνω ελεύθερο χρόνο. Βλέπω ότι θα μπορείς και περισσότερο να ασχοληθείς με τα ερωτικά σου, αλλά γενικότερα με ό,τι σε παθιάζει, με ό,τι σε ενθουσιάζει, με ό,τι σου αρέσει. Ενώ σου λέω πιο πριν λίγο το πράγμα είναι πιο πολύ εκτελεστικό, είναι περισσότερο πονοκέφαλος, υποχρεώσεις, προβλήματα με τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις σου, για όλους αυτούς τους λόγους, έξτρα ρε παιδί μου πίεση, έξτρα ένταση. Και ίσως για κάποιους μου λέει ξανά μου το λέει, όμως κάτι θέλει να πει εδώ. Οπότε δεν ισχύει για όλους αυτό που θα πω τώρα, αλλά για κάποιους, ίσως να βλέπω ένα άτομο με το οποίο ασχολείστε, το οποίο δεν νιώθω ότι είναι τόσο γενναιόδωρο απέναντί σας. Και όταν λέω γενναιόδωρο, δεν εννοώ με τα λεφτά του. Εννοώ με το χρόνο του. Εννοώ με τη σκέψη του. Εννοώ, ξέρεις αυτό που σου είπα πριν, ότι ίσως να έχουμε ένα άτομο εδώ που κοιτάει περισσότερο τη φασούλα του και τη ζωάρα του και εσύ πονοκεφαλιάζεις από δίπλα για το τι θα γίνει και πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Και το άτομο αυτό φαίνεται κάπως cool στη φάση του. Μπορεί να είναι ακόμα και ο άντρας σου που, okay, και αυτός έχει τη δουλειά του και αυτός έχει τις υποχρεώσεις του, αλλά εσύ ίσως αυτή την περίοδο να έχεις απομυστεί πολλές περισσότερες ευθύνες και μέσα στο σπίτι και με τα παιδιά και με δεν ξέρω εγώ τι. Και εκείνος να είναι πάλι κάπως cool και να περιμένει και τις κάλτσες, ας πούμε, έτοιμες με το σόβρακο πάνω στο κρεβάτι. Κατάλαβες, πάλι cool. Βλέπω και τέτοιες αδικίες, να το πω, όχι, θα το πω ανισορροπίες. Γενικότερα ανισορροπία στο πάρε δώσε, στο τι θέλω και τι παίρνω, το τι παίρνω και τι δίνω, το τι μου λένε και τι καταλαβαίνω. Αυτό. Αλλά βλέπω σε κάθε περίπτωση από Μάιο και μετά κάπως θα απελευθερωθείς από αυτή την ψιλοεγκλωβιστική, ψιλοαρνητικούτσικη, ψιλοπιεστική ας πούμε ενέργεια. Θα απελευθερωθείς ψυχήτη και σώματι, μια χαρουλίτα. Είτε είναι λοιπόν ο άντρας σου που τα περιμένει όλα έτοιμα, τον παρατάς και φεύγεις με τις φίλες σου να πούμε τριήμερο και άστο να δει τι θα κάνει. Είτε είναι το αφεντικό σου μία από τα ίδια, είτε είναι οι ίδιες σου υποχρεώσεις, φίλοι και φίλε. Δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά ξέρεις και εμείς αναλαμβάνουμε λίγο περισσότερα από όσα περιμέναμε και προφανώς αφήνουμε τα ερωτικά μας σε μια δεύτερη μοίρα. Και μόνο που σκεφτόμαστε τα ερωτικά μας, δηλαδή, μπορεί να πονοκεφαλιάζουμε. Πού θα σε χώσω εσένα τώρα, πού θα χωθείς, δεν χωράς. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Αλλά ξαναλέω, θα πιεστείς λιγάκι, μην εγκαταλείψεις, μην αναλάβεις άλλες ευθύνες για τώρα. Για να βρούμε λίγο χρόνο να κάνουμε και τα δικά μας όπως είπα πριν και να γουστάρουμε λίγο. Γιατί μόνο work και no play, μόνο δουλειά χωρίς παιχνίδι και διασκέδαση δεν έχει νόημα. Τι είμαστε εμείς, το σύστημα, μέσα στο σύστημα 100%, όχι 100% δεν θέλουμε. Α, επιλέξουμε ένα άλλο 100%, 50%. Οπότε σε βλέπω να βγαίνεις και εσύ από το σύστημα. Αυτά είχα να σου πω που σε πονοκεφαλιάζει, όποιο σύστημα και να είναι αυτό. Εντάξει, όποιο σύστημα και αν είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά, φίλα και πάρα πολλά.
Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Δες ζώδιο, σκόπαλα και σελήνη για να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς θα πάνε τα πραγματάκια. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Εντάξει, ψαράκι μου, τα λέμε, bye! Αυτά ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να είδατε ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη. Αυτά πρέπει να δείτε για να έχετε την περισσότερη δυνατή πληροφορία. Επίσης μπείτε να δείτε τις προβλέψεις Απριλίου, δηλαδή έλεος. Είναι δυνατόν να μην ξέρετε ότι έχουν ανέβει? Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όπως είδατε τα αίματα έχουν αρχίσει έτσι να ψιλοανάβουν. Ελπίζω να έχουμε πιο hot ενέργειες μέσα στο καλοκαιράκι. Αν δεν είδατε την πρόκληση, αν δεν είδατε την πρόκληση που έκανα στην αρχή αυτού του βίντεο, να τη δείτε, θα σας αρέσει πιστεύω. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος που σας το λέω, αλλά μόνο όποιος πάει να δει θα ξέρει και τον άλλο λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω ήδη να έχετε να κάνει ένα like αν σας άρεσαν οι προβλέψεις σας. Ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ όσους είστε μαζί μου στην πρεμιέρα. Σίγουρα είμαι σίγουρη θα πέρασα τέλεια μαζί σας. Σας φιλώ και σας λοιπόν γλυκά στα μούτρα. Σας εύχομαι ένα πολύ όμορφο βράδυ και ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Θα το λέω για πάντα από εδώ και πέρα μέχρι τον Οκτώβρη μάλλον. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και stay tuned generally. Φιλάκια πολλά, bye!